Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Λίμπερο 107,4, εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Δευτέρα και Παρασκευή επαναλαμβάνω 10 έως τις 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το ραντεβού μας είναι από τις 8 έως τις 10. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα σε όλους σας. Πατερίτσα, θα πάμε και σήμερα μέχρι και τις 10. Δεν νομίζω να σε πειράζει που έβαλα δύο σημαίες του ΠΑΟΚ έξω. Όχι, δεν με πειράζει που έβαλες. Έξω από το μπαλκόνι της κρέμασα. Επιτρέπετε. Βγήκε καλό, ναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Έβαλα δύο κοντάρια έξω. Δεν είδα. Στον έκτο όροφο είναι. Άμα τις δω πάνω τις κατεβάσω, να ξέρεις. Εντάξει, παιδί μου. Άλλο αυτό. Εδώ δεν είναι παράνομο. Δεν είναι χώρος του Δημαρχείου. Ναι. Για να μπεις σε χώρο του Δημαρχείου. Γιατί όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είναι δημαρχείο, είναι όλες τις πόλεις, είναι όλων των Θεσσαλονικαίων και εδώ πολύ είναι σωστά. Ιδιωτικός χώρος. Και πολύ, και πολύ σωστό είναι αυτό που λένε. Ναι. Και επειδή είναι όλων των Θεσσαλονικαίων και επειδή οι Θεσσαλονικείς κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον πάνω από 50%, πιστεύω εγώ, προσωπική μου γνώμη, ίσως και παραπάνω, ανήκουν στον ΠΑΟΚ, η ομάδα που δόξα σε τίμησε και την πόλη, τουλάχιστον τιμής ένεκαινε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, από μία μέρα, από δύο μέρες. Δεν είναι κακό. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Δηλαδή το βρίσκω. Να υπάρχουν οι σημαίες μιας ομάδας η οποία τιμά την πόλη με τίτλους που κατακτά. Και μακάρι να το κάνει και άλλη ομάδα στην πόλη και να μπουν και, και από την ανάλογη ομάδα σημαίες. Εσύ τώρα που έβαλες. Έτυχε ο ΠΑΟΚ το έκανε. Τώρα που έβαλες. Έβαλα δύο σημαίες. Έβαλες δύο σημαίες. Ρώτησες την ιδιοκτησία εδώ. Την ιδιοκτησία όχι. Παρανομώ. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ένα κομμάτι πλέον από το Λίμπερο γιατί είμαι 9 χρόνια. 8-9 χρόνια. Στην 8 ή 9 είσαι. Από το 11. Από το 11-8 είσαι. Στον 1ο. 8 στον 1ο. Ναι, ναι. Είμαστε αρκετά χρόνια, οπότε θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι τέλος πάντων. Εγώ ακόμη δεν έχω. Είμαι 8. Εσύ είσαι 8 χρόνια, εγώ είμαι 8 μήνες. Οπότε δεν μπορώ να κάνω. Του χρόνου θα κάνω. Ελαφρώς επιλήψιμο. Ναι, του χρόνου θα βάλω εγώ σημαίες. Θα τις έχω εδώ πέρα και μια μπλουζά σφαίρα. Δεν νομίζω να γίνει τόσο μεγάλο ντόρ σαν πάτη κατεβάσει. Εγώ. Είσαι τυχερός γιατί έχω μια. Δεν θα του πω υψοφοβία. Αλλά δεν, δηλαδή όταν τώρα είμαστε και στον έκτο όροφο, δηλαδή άμα έχει μπαλκόνι, δεν βγαίνω στον μπαλκόνι να πάω στην άκρη, ψιλοφοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Ψιλοφοβία δεν μπορεί να έχεις. Γιατί? Με την βαθμολογική θέση που βρίσκεσαι συνέχεια και την κατηγορία που ήσουν τα προηγούμενα χρόνια, τι ψηφοβία να έχεις. Είσαι αρκετά προσγειωμένος. Λοιπόν, να πω ότι εγώ, εσύ μπορεί να είσαι, θα προσπαθήσω να είμαι καλή παρέα, γιατί 8 παρα, καταρχήν να πω ότι σχόλασα 8 παρα 10. Πήγα ένα δεματάκι στα ΚΤΕΛ. 8 παρα 5 ήμουν εδώ, δεν έχω ούτε γυαλιά ούτε τίποτα. Ψιλοξέρω κάτι πραγματάκια, αλλά θα επαναλαμβάνω και αυτό που είπα χθες. Τα γυαλιά σου πού είναι? Στη δουλειά ήμουν, έχω τα γυαλιά. Μπας και μάλλον με κανένα πάλι. Όχι, ρε. Στη δουλειά δεν έχω γυαλιά. Εντάξει. Τα γυαλιά τα έχω σπίτι. Α. Στη δουλειά τι να τα κάνω γυαλιά. Στη δουλειά δηλαδή δεν χρειάζεται να δει καμιά παραγγελία, καμιά διεύθυνση. Όχι, στη δουλειά θα σου πω. Όχι, όχι. Τις διευθύνσεις ξέρω όλες απ' έξω. Δηλαδή πάω σε 20-25 γιατρούς καθημερινά, τις ξέρω. Τη φλωσούρτη είναι, το μηχανάκι πάει μόνο του. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Τι? Σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, εκεί ο εργοδότης που δουλεύεις. Ναι, γράφω αποδείξεις, καμιά φορά ναι. Ναι. Τα βλέπω, ρε. Τώρα τα γράμματα αυτά δεν μπορώ να τα δω τώρα. Δηλαδή βλέπω. Αλλά δεν βλέπω τώρα καθαρά. Δεν νιώθεις μια ανασφάλεια που δεν βλέπεις κοντά και δεν έχεις τα γυαλιά μαζί σου. Το ναι, όσο το νιώθω, γιατί από 5 χρόνια. Να σου πω κάτι. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις, γιατί όσο μεγαλώνω, βλέπω ότι πιο ανάγκη τα έχω, δηλαδή σε περισσότερα. Για περισσότερα πράγματα τα έχω ανάγκη τα γυαλιά, για να βλέπω. Δηλαδή τώρα, παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα. Θέλω να διαβάσω τώρα το πορκίτο, το ξέρω ψηλό απ' έξω. Αλλά εντάξει. Δεν είναι. Δηλαδή είναι μικρά αυτά. Είναι και το φως. Αυτό το φως τώρα εδώ πέρα δεν με ευνοεί. Με ευνοεί μόνο ο ήλιος. Νομίζω είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ξέρω δύο-τρία. Από αυτό που ξεκίνησα να πω, Τάσο, θα προτιμήσω, επαναλαμβάνω, γιατί και σήμερα εντάξει, κάνουμε και μαζί η εκπομπή. Την Πέμπτη. Μια που θα λείπεις εσύ κανονικά, θα προσπαθήσω, όχι θα προσπαθήσω, εκεί θα κάνω την εκπομπή και την κριτική που θέλω, το είπα και χθες, όσον αφορά το μπασκετικό τμήμα του Άρη, το οποίο νομίζω ότι είναι σε πολύ επικίνδυνα νερά. Θες να την κάνουμε και μαζί, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ίσως να άρεσε και τον κόσμο μερικώς να κάνεις μια κουβέντα. Ωραία, όχι, ξέρεις τι, δεν έχω πρόβλημα, γιατί και ο ΠΑΟΚ πάνω κάτω εκεί είναι, δεν είναι και σε καλύτερη μοίρα, έτσι. Απλά ο Άρης έχει περισσότερα χρέη. Ήθελα να σχολιάσω την συνέντευξη τύπου του κυρίου Γουλιέλμου, η οποία δόθηκε. Πότε δόθηκε τώρα, τι έχουμε, Τρίτη? Έχω χάσει λίγο και τις μέρες πρωί απόγευμα. Σήμερα Τρίτη. Τρίτη. Τώρα ή Σάββατο την έδωσε ή Κυριακή την έδωσε, ή Παρασκευή. Την Παρασκευή νομίζω. Οποία λέει κάτι πραγματάκια και νομίζω ότι μερικά από αυτά για τη δική μου λογική και κρίση μας οδηγούν σε επικίνδυνα
μονοπάτια. Έτσι λέω εγώ. Και βέβαια αυτό που ζητούσα, γιατί εδώ πέρα ήσουνα, ότι. Γιατί λέει σε μία αποστροφή του λόγου του, λέει ότι έχουν μπει πολλά εκατομμύρια. Εννοούσα, ας πούμε, πολλά. Εντάξει, ότι έχουμε πληρώσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει πληρώσει, αλλά όταν λες εσύ, Τάσο, έρχεσαι εδώ πέρα και λες, έχω πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ακούσω, Νίκο. Ναι, πρέπει να υπάρχει και ένα χαρτάκι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λέω τίποτα ακατανόητο, τίποτα. Σωστά, δηλαδή, σωστά, λέει σωστά. Ότι. Εγώ δεν λέω. Μπορεί και τρία να πλέον, αλλά θα να δω. Αλλιώς είναι θεωρητικό. Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Έχουμε καεί στο χυλό. Φυσάμε και το γιαούρτι. Ή ανάποδα είναι το απόφθεγμα. Λοιπόν, λέει 2 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω. Μπορεί και. Βάλε τη τσέπη του, δηλαδή λέει ναι. 2 εκατομμύρια ευρώ. Πήρα την ομάδα, λέει, ναι. Χρωστούσε 5, γύρω στα 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή κοντά στα 3, κάπως έτσι. Και λέω, εγώ μπορεί και λιγότερο να είναι. Και ο άνθρωπος να το. Αλλά λέω. Έτσι όπως το λέει, εννοεί ότι κάλυψε. 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι τα έβαλε από την τσέπη του. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Φυσικά δεν ξέρω αν έχει οικονομική δυνατότητα. Σίγουρα δεν είναι μόνος. Είδε το κατάλαβα καλά ή δεν το έπεσε. Όχι, άκουσα. Υποτίθεται ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι από πίσω του. Όχι ότι είναι μπροστινός, ότι κάποιοι, δηλαδή είμαι εγώ πρόεδρος και λέω ο Τάσος ο Τρέγιας, ξέρω εγώ, μου δίνει, με βοηθάει οικονομικά. Είναι ο άλλος ο. Ο κύριος Ματζούρκης είναι ο κύριος Βασίλης εδώ ο Ιχολύπτης και με βοηθάνε. Αλλά αυτός είναι ο μεγαλομέτοχος. Αυτός πληρώνει. Κατάλαβες. Τα λεφτά μπαίνουν από αυτόνα. Ποιος, από πού τα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και λέει ότι έχω πληρώσει 2 εκατομμύρια. Και λέω εγώ, όταν έχεις πληρώσει 2 εκατομμύρια και το λες αυτό σε κόσμο. Α, που... είπε, έχω πληρώσει. Ναι, υποχρεώσεις. Δεν κατέβει, είπε, κάλυψα 2 εκατομμύρια. Είπε, έχω πληρώσει. Έχουν πληρωθεί. 2 εκατομμύρια. Κάπου εκεί τέλος πάντων, είπε πολλά εκατομμύρια, 2 νομίζω τέλος πάντων. Εγώ περιμένω σε έναν κόσμο που μάλιστα που στο παρελθόν έχει ακούσει παρόμοια πράγματα και όταν αυτοί που φύγανε που τα είπανε αφήσανε περισσότερα χρέη από αυτά που παρέλαβαν. Στο παρελθόν δεν λέω για τον κύριο Γουλιέλμο, στο ποδοσφαιρικό Άρη λέω. Λοιπόν, θα περίμενα να υπάρχουν και αποδείξεις. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ότι έδωσε 100.000. Στον Τάσο Τρέγια, 80.000 εκεί, 50.000. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς πήγε ο Ιβάν Σαββίδης και πλήρωσε τα 11 εκατομμύρια και είχε την επιταγή της Eurobank. Α, το είχε και... αυτό, δεν το ξέρω, σοβαρά. Φωτογραφία. Ωραία. Στην πάνω της. Έχει όλο το ποσό. 1800 τόσο κάτι, ξέρω εγώ. Βέβαια, εντάξει. Και είπε... χωρίς προσαυξής και τα τέτοια. Το είπε ο άνθρωπος. Ναι, το ξεκαθάρισε και είπε: εγώ θα σας δώσω το πρωτογενές χρέος του ΠΑΟΚ. Μακάρι όλες οι ομάδες που είχαν χρέη. Να δίνουν τουλάχιστον το πρωτογενές χρέος. Μια 13η σύνταξη. Ναι. Θα την παίρνανε η σύνταξη. Αυτό, για μια γωνιά. Αυτό δικαιούσε να το λες. Ότι αν γινόταν για όλους, αν γίνει για όλους, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, αλλά μόνο ΠΑΟΚ το έκανε. Ναι, δεν ξέρω αν άλλοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν πρωτογενές πλέον. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω πώς είναι τα χρέη του και πώς είναι το πρωτογενές. Μάλιστα, άλλοι προτιμούν να κάνουν γήπεδα. Ας πούμε. Ωραία. Άλλοι προτίμησαν μια άλλη οδό, νόμιμη βέβαια, αλλά άλλη οδό, η οποία επέφερε κάποιες ρετσινιές. Ωραία. Έτσι, κάποιες ρετσινιές, οι άλλοι δεν είχαν να πληρώσουν, σαν τον Άρη και έπεσαν. Δεν είχαν να πληρώσουν. Αυτό δεν είναι επιλογή. Δεν είχε να πληρώσει ο Άρης. Όπως θα την πατούσε και ο ΠΑΟΚ. Με την κακο... Α, δεν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Με την κακοδιαχείριση της διοίκησης Ζαγοράκη τα τελευταία χρόνια. Με το πόρεσμα αρκωτών λογιστών 75 σελίδες που πραγματικά δεν ήταν καθόλου καλό και τιμητικό. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών. Δεν τα ξέρεις εσύ περισσότερο, δεν τα γνωρίζω. Είναι γνωστά. Αν δεν ερχόταν απλά έχουν ξεχαστεί γιατί περάσαν αρκετά χρόνια. Ναι. Γιατί ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πληρωμένους πάντες και τα πάντα. Δεν έχουν ξεχαστεί, δεν είναι τόσο παλιά. Αν αυτά που λες είναι, εγώ δεν τα ξέρω. Αν αυτά που λες είναι έτσι όπως τα λες. Γιατί δεν υπήρχε κακοδιαχείριση. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν. Ρετάσω, πού να ξέρω εγώ τι λέει το πόρισμα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εδώ καλά δεν ξέρω τι λέει, που λέει ο λόγος του Άρη, που ξέρω. Κοίταξε, πάνω κάτω δύο πράγματα. Ξέρω του ΠΑΟΚ. Επειδή έχεις καλές σχέσεις με τον Βαθύλακο. Με ποιον έχω? Με τον Βαθύλακο. Ούτε τον βλέπω εγώ τώρα. Έχεις. Τι καλά. Και στο Facebook και στα αυτά, λίγο καμιά φορά τα λέτε. Του δίνω τα φώτα. Ναι, τα φώτα σου, τι κόρνε σου, δεν ξέρω τι δίνει να πω. Το έχει κάνει εκατοντάδες φορές θέμα τα παλαιότερα χρόνια. Ναι, το ότι... Τώρα ασχολείται με άλλα. Ναι, λέω, επειδή αυτά δεν είναι. Εγώ, π.χ., αν ήμουν ΠΑΟΞης, εγώ αυτό που λες, εγώ δεν θα το ξεχνούσα. Τι θα πει, ξέρετε, δεν είναι και τόσο μακρινό. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν το ξεχνάμε επειδή κάποιος τα πλήρωσε. Ξεχάστηκε. Τα... Έστω, τα... κάνεις. Επειδή δηλαδή, πλήρωσε το πρωτογενές, μάλλον. Έτσι, Εσύ, δηλαδή, τώρα είναι η ομάδα σου τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Πάρει 4 τίτλους, κάνει ένα double, φέρνει κύπελα. Θα θυμάσαι την κακοδιαχείριση, ας πούμε, Σαρούχα, Σαχουδάνη. Όχι, δίκιος θα είμαι. Όχι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα έχω ξεχάσει, θα τα έχω σβήσει από τη μνήμη μου. Όχι, βέβαια. Γιατί αύριο μεθαύριο
Η ιστορία λέει πρέπει να μας, τα λάθη μας πρέπει να τα διδαχτούμε. Και άμα δεις, να, έχει να μια, διδαχτούμε από τα λάθη μας. Επειδή είναι και της μόδας τώρα οι δημοτικές εκλογές, ευρωβουλευτές και τα λοιπά, εκλογές και τα λοιπά, περιφέρειες. Άμα δεις μια χορηγούμενη σελίδα που υπάρχει για τον ΘΙΤΑΖ. Για τον? ΘΙΤΑΖ. Θα δεις και τα σχόλια από κάτω. Για ποιο μιλούσαμε πριν λίγο? Ναι, θα καταλάβεις. Ναι, θα καταλάβεις τα σχόλια από κάτω του ότι, και επειδή ότι, ότι δεν ξεχνάει τουλάχιστον ο κόσμος. Και επειδή από το ένα πεταγόμαστε και πάμε στο άλλο και χάνουμε την αρχικό, λέω. Λέω, όχι, δεν λογικό, είναι κακό. Είναι συζήτηση κάνω. Συζήτηση. Λέω ότι ο άνθρωπος είπε ότι έχω πληρώσει. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει πληρώσει, αλλά απόδειξη δεν είδα εγώ. Και εγώ όταν δεν βλέπω απόδειξη είμαι πολύ. Δηλαδή θες αποδείξεις που δόθηκαν τα 2 εκατομμύρια. Ναι, ρε φίλε. Γιατί ζητάω κάτι κακό. Γιατί συνέχεια. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Εντάξει, ρε, μην είμαστε τόσο. Όχι, φίλε. Το βρίσκω λίγο. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Ναι. Αυτά νομίζω ότι είναι, είναι ενδοδιοικητικά. Αυτά. Δεν μπορεί τώρα ο ένας οπαδός να του ζητάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή να παίξετε το ρόλο τώρα και ζητάει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ζητάει την. Στην ουσία, εγώ αυτό κατάλαβα. Εκτός αν κάνω λάθος, να με βοηθήσουν οι συνοπαδοί μου. Τα ποτήρια βρωμάνε ή το νερό? Δεν ξέρω, εσύ, επί το νερό εσύ είσαι ειδικός. Σαν να είναι από τη λίμνη των Πρεσπών το νερό. Ναι, μην, λες, μην το λες αυτό το όνομα, πες κανένα άλλο. Από τη λίμνη Βόλβη τη μικρή. Λοιπόν, από τη μικρή τη μεγάλη. Λέω, όταν τα ζητά στην ουσία, στην ουσία τι. Για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Τι ζητάει ο κύριος Γουλιέλμος? Στην ουσία ζητάει την εμπιστοσύνη του κόσμου του Άρη. Αυτό ζητάει. Όταν ζητά την εμπιστοσύνη. Φυσικά δεν είναι κακό. Όταν ζητά όμως την εμπιστοσύνη. Πρέπει και εσύ, πρέπει και εσύ να είσαι πίκο απίκο. Να κάνεις κάτι ανάλογο. Αυτό ζητάει, γιατί ζήτησε βοήθεια. Συγγνώμη. Ναι. Να παρεύω, άμα. Να, φυσικά να παρεύω. Να δώσεις το ανάλογο κίνητρο για να ζητήσεις την εμπιστοσύνη. Ποιο θα ήταν ένα κίνητρο αυτή τη στιγμή? Γιατί η οικονομική δυνατότητα μεγάλη δεν υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνω. Ναι. Υπάρχει μια σχετική. Ή πρέπει να ανακοινώσεις μεγάλες μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έχει μπαν ο Άρης. Μάλιστα. Το μπαν, γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέματα. Το μπαν έχει μπαν, ξέρεις. Έχεις δίκιο, ναι. Ή πρέπει να κάνεις κάποια μερικά αποδεικτικά στοιχεία ότι έδωσε αυτά τα χρήματα και τα εγώ επειδή δεν το γνώριζα αυτό για τις μεταγραφές και τα λοιπά. Βέβαια. Έχεις σε αυτό το θέμα, έχεις δίκιο τώρα, έτσι. Έχει μπαν, άκουσέ με για να σε βάλω λίγο στο mood. Έχει μπαν ο Άρης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν αρθεί το μπαν, μπορεί να πάρει μόνο παίκτες, δηλαδή οι παίκτες που πήρε φέτος, αν τους δεις έναν-έναν, ήταν παίκτες που την προηγούμενη χρονιά έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τζόνς ήταν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Χάρης ήταν στο Ρέθινο, νομίζω. Δεν μπορεί να πάρει άλλους. Μόνο παίκτες που έχουν παίξει την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα. Αν παραδείγματος χάρη τώρα φύγουν όλοι αυτοί. Που φεύγουν, ένας-ένας φεύγουν. Όχι ότι ήταν τίποτα ιδιαίτερης αξίας. Αυτό είναι άλλη συζήτηση βέβαια. Φεύγουν. Αν δεν μπορέσει να κρατήσει και δεν έρθει το μπαν. Και όλοι οι άλλοι παίκτες που παίξαν την προηγούμενη χρονιά βρουν ομάδες, ο Άρης θα μείνει χωρίς παίκτες. Κατάλαβες? Επειδή αυτό ναι, είναι ωραία πάσα μου δίνεις. Πώς? Αν θα υπήρχε μεγάλη οικονομική δυνατότητα και άνεση, υπάρχουν παίκτες στην Ελλάδα που παίζανε πέρσι και στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, που έχουν τα υψηλότερα ρόστερ στο μπάσκετ. Αν δεν απατωμέ, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν εντάξει, μπορούμε να το συνδυάσουμε. Δεν μιλάμε για μια άλλη. Και τον μπαν, επαναλαμβάνω, για τώρα πάμε σε πιο λεπτομέρειες. Από ό,τι είπε ο κύριος Γουλιέλμος, είναι 200.000. Μιλάμε για 200.000. Δηλαδή το συνολικό ποσό που χρωστάει ο Άρης στους παίκτες είναι 630 χιλιάρικα. Με 150-200 χιλιάρικα πληρώνονται οι προκαταβολές, γίνονται οι διακανονισμοί και μπορεί να έρθει τον μπαν. Άρα, τι ζητάει ο κύριος Γουλιέλμος? Γι' αυτό σου είπα ότι θέλω πιο εκτενέστερα και με πιο λεπτομέρειες. Τι ζητάει? Ζητάει την εμπιστοσύνη του κόσμου του Άρη, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν νομίζω να υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Γουλιέλμο, όσον οποιοδήποτε θα ήταν αυτή τη στιγμή αμφιβόλου οικονομικής εμβέλειας και ένας άνθρωπος που δεν τον ξέραμε. Εγώ δεν τον ήξερα τον κύριο. Θέλει να μείνει ο Γουλιέλμο και την επόμενη. Είπε το άλλο. Γι' αυτό σου λέει: είδες από το ένα, έχει πολλά τέτοια. Είπε, γι' αυτό είπαμε, που σου είπα σε επικίνδυνα, εγώ τον Άρη λέει μόνο στον Bill Gates θα τον δώσω. Αν έρθει ο Bill Gates και το ζητήσει, δηλαδή σε τέτοια εμβέλεια. Δηλαδή αν έρθει ο Αγγελόπουλος, ένας της ΑΕΚ, ο Αγγελόπουλος, που δεν είναι ο Γιαννακόπουλος. Και τη ΑΕΚ. Ο Αγγελόπουλος στο μπάσκετ τη ΑΕΚ. Ή Αγγελόπουλος γι' αυτό. Και αυτό εφοπλιστή. Αγγελόπουλοι είναι οι άλλοι αδερφοί και Αγγελόπουλος. Ναι, δεν ξέρω αν έχουν και. Νομίζω μπορεί να έχουν και μία μικρή συγγένεια. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά δεν είναι τη εμβέλεια των άλλων. Πλούσιος ο Αγγελόπουλος. Ναι. Δηλαδή, αν έρθει ένας που μπορεί με λίγα λόγια να βάζει 2 εκατομμύρια, ο κ. Γουλιέλμος μας είπε ότι δεν θα τον δώσει τον Άρη. Αυτό μας είπε. Κατάλαβες. Εντάξει. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι πάμε σε επικίνδυνα και επειδή. Για να το κλείσω και να πεις και εσύ, ένας-ένας οι παίκτες την κοπανάνε και σωστά την κοπανάνε και φοβάμαι μήπως ο Άρης μείνει του χρόνου με μπαν και χωρίς παίκτες. Παρέα με τον ΠΑΟΚ θα είναι. Ναι. Και πρόσεξε,
τελευταία τέτοια, τελευταία σφήνα, το διάβασα ότι, όλες οι ομάδες, γιατί μετά από αυτό που έγινε θα ήταν αδικία να πέσει κακά τα ψέματα η Κίμη, που δεν έφταιγε σε τίποτα, έτσι. Με το που δεν κατέβηκε ο, ναι, που δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το Λαύριο. Και πέσει το Λαύριο, ναι. Η Κίμη για να σωθεί έπρεπε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν πεσμένοι. Μέσα στο ΆΚΑ πέσαν κιόλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, αποφάσισαν, λέει, οι ομάδες του χρόνου να είναι 16. Άρα 16, αν του χρόνου πρέπει να γίνουν πάλι 14, σημαίνει ότι θα πέσουν 4. Δεν θα πέσουν 2. Άρα επικίνδυνα είσαι και εσύ. Μην γελάς καθόλου. Δεν γελάω. Επικίνδυνα είσαι και Λέον εσύ. Δεν γελάω. Επικίνδυνα είναι και ο Άρης που θα έχει και μπαν. Όταν έχουν αν δεν φύγει, γίνει ξεμπάν. Όταν έχουν φύγει, Ζάκο, 4 καλαδοσφαιριστές πρωτοκλασάτη μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Και όταν έχω μείνει με 7 καλαδοσφαιριστές, 8 βαριά-βαριά, ο ένας τραυματίας. Και παίρνω από το εφηβικό, δεν είναι για γέλια. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν βρει οικονομική λύση μέσα στους επόμενους 2 μήνες και πολλού σου λέω, θα έχει πρόβλημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω με τι ομάδα θα κατέβει και αν θα κατέβει. Επαναλαμβάνω, αν γίνουν 16 ομάδες φέτος, όπως και νομίζω θα είναι δίκαιο να γίνουν 16, γιατί επαναλαμβάνω, η Κίμη, η καημένη δεν φταίει που έπεσε τώρα, μάλλον ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα πέσει η Κίμη. Λοιπόν. Αν γίνουν 16, η λογική λέει ότι του χρόνου θα πέσουν 4 για ξανά γίνουν 14. Ναι. Έτσι. 4 γιατί θα πρέπει να ανέβουν και 2 από την Α2. 4. Και δεν έχει άρεση με, για τον Πάοκ θα τα πει εσύ, άρεση με δεν πέφτω, διότι υπάρχουν 6 ξένοι, 5 ξένοι, πόσοι επιτρέπονται, 6 τα έχω χάσει και οι διαφορές είναι στο 0. Ούτε η φανέλα παίζει μπάσκετ, είδε στα Αμερικανάκια 3-4, 5 έχει κάθε ομάδα, τα 2 θα είναι καλά. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τραβήξει όλα τα ζώα, θα τραβήξει και 2-3 καλούς. Άλλωστε και τα μπάτσε των μικρότερων ομάδων. Δεν νομίζω να είναι μικρότερα του Άρη και του ΠΑΟΚ, έτσι. Το εννοώ του Άρη και του ΠΑΟΚ που θα είναι σε μνημόνιο. Δεν νομίζω να είναι μικρότερα. Άρα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και θα πέφτουν 4. SOS εκπέμπει ο Άρης, έτσι λέω εγώ. Ήθελα να τα πω την Πέμπτη, κάνω έτσι μια μικρή πρόγευση. Μια μικρή. Όχι, απλά δεν το. Όμω τι θέλει την κουβέντα. Ναι, όχι, ξέρεις τι. Απλά ήθελα να το δουλέψω, να τη διαβάσω ξανά όλη. Είναι διαφορετικό όμω να τη λες με τον Αντώνη, ας πούμε, που είναι Αριανός. Σωστό αυτό. Και να έχει απέναντι, ας πούμε. Σωστό είναι αυτά, απλά δεν τη δούλεψα. Ήθελα να τη διαβάσω και να γράψω ένα-ένα σε αυτά που ήθελα να επικεντρωθώ. Θυμάμαι 2-3. Αύριο που θα έχεις ρεπό από την εκπομπή, ναι, μπορείς να τη δουλέψεις όσο θέλεις και την Πέμπτη να κάνετε αυτή την κουβέντα με τον Αντώνη Στάνη. Έχουμε γιατρό αύριο, ναι. Εντάξει. Αντώνης δεν ξέρω, θα πω ποιο παιδί μπορεί να έρθει. Ωραία, να κάνουμε το διάλειμμα και να. Να κάνουμε να διαβάσουμε, θα διαβάσει μετά. Διαβάσω. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά, χειροποίητε του τιμίες να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Delivery στο 23-15-20-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκδοση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Και το πρακτορείο υγρό καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο στην ώρα του. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας, μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα αυτά τα βρίσκει στο πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Εδώ και το κομμωτήριο ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Το κομμωτήριο ανανέωση σας περιμένει για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ανδρέα Παπανδρέου το βρίσκεται 225 στο γεφυράκι του Μετεώρων στη Νεάπολη και αυτό. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχουμε έτσι 2-3 πραγματάκια να πούμε ακόμα. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έτσι, το 2310-287-38, όπως και το 6945-287-38 θα είναι δικό σας. Δεν είπαμε Βασίλης Καβαδίας φυσικά, το φλαράκι μας στην υπόλοιψη. Έπιασε σε τι, έχω όσφρηση 0. Πρέπει δηλαδή, συγγνώμη θα το πω, αν και είναι αντιραδιοφωνικό, να ρίξει καμιά, εδώ πέρα που είναι κλειστά, να ρίξει καμιά κλανιά για να μυρίσω ελάχιστα. δεν έχω όσφρηση 0, έχω. Τι να κάνω. Ναι, από ποιο να το περιμένω. Αυτό που δεν μιλάει είναι αυτό που τηρεί. Ειλικρινά στον εαυτό μου.
Ναι, αυτός που δεν μιλάει συνήθως είναι αυτός που τη ρίχνει την πρώτη, την κούφια. Μα δεν μυρίζω, σου είπα. Τι να μην. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. 100 φορές έχω πει. Να το δείτε το 100. Ναι, 100 φορές. 100, 100. Τα καλύτερα, τα καλύτερα ακούγονται στα διαλύματα, πραγματικά. Μίλησε το νούμερο, γιατί είναι πονεμένο. Θα σου κοπεί το γέλιο, τώρα να σου πω γιατί είναι πονεμένο. Γιατί τι, θα έρθει το 100 να μας πιάσει. Στα 100 χρόνια ιστορία σου, κοίτα που ήσουν. Ναι, έπεσα. Τι να κάνουμε, κοίτα που ήσουν. Είναι άλλη μια τρανή απόδειξη ότι εμένα κανείς δεν είπε 100 χρόνια δεν να μην πέσει ο Άρης. Δώσε και μια κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά, κύριε Τραγιά. Ποιος το είπε αυτό? Όχι, λέω. Λένε περίπου. Γιατί ο Άρης, εκτός αν διαφωνείς, είναι μέγεθος για τα ελληνικά δεδομένα. Και κόσμο έχει, εκτός αν διαφωνείς, και εκτόπισμα έχει και. Δεν είπε κανένας 100 χρόνια είναι ο Άρης, δηλαδή να μην πέσει, ας του δώσουμε ένα χέρι βοηθείας. Δεν το είπε κανένας. Αντιθέτως, εκείνη τη χρονιά, άμα σου βάλω τα βίντεο. Θα δεις καμιά 10-15-20 βαθμούς κλεμμένους. Εντάξει, 20 μπορεί να υπερβάλλω. Εγώ δέχομαι ότι ο Άρης είναι μέγεθος. Ναι. Φυσικά έχει κόσμο. Δεν είπε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, ούτε να μην δεν συμφωνήσω σε κάτι που λες και είναι σωστό. Ούτε εσύ είπες όμως. Ναι, τι να πω. Και ο Ηρακλής είναι μέγεθος. Ναι. Ούτε και τώρα αναγκάζομαι να κάνω εγώ τώρα τον δικηγόρο του Ηρακλή. Τι έκανες πριν 13 χρόνια, τον έκανες τον δικηγόρο του. Τον έκανες και εσύ για λίγο φέτος. Εντάξει, να κάνουμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έρχεται. Είναι. Δεν είπες όμως τίποτα και εσύ. Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί τώρα δηλαδή. Πες. Πόσο ανωτερότητα έχω, ρε φίλε, μέσα. Όχι, είσαι πολύ ανωτερότητα. Πόσο, ρε. Πολύ ανωτερότητα. Τώρα οι άλλοι που ακούνε δεν ξέρουν. Εσύ που ξέρεις όμως. Πόσο μεγάλη ο ψυχής υπάρχει, ρε. Δηλαδή, τρέγια, δακρύζω. Δακρύζω. Εσύ δεν είπες τίποτα. Πραγματικά δακρύζω. Γιατί ο Ηρακλής. Δεν πήρα και μα το μάτι. Πιο λίγο κόσμο. Αλλά έχει. Πολύ λιγότερο. Έτσι. Έχει. Δεν έχει και είναι, τρία πρωταθλήματα που έχεις εσύ προπολεμικά. Έχει. Δεν έχει τέτοια. Έχει, δεν έχει. Νομίζω η καλύτερη θέση του Ηρακλή πρέπει να είναι μία φορά δεύτερος. Και ένα κύπελο έχει όμως. Το 70... Το κύπελο του 76. 76. Πιο πρόσφατα από μένα. Μπράβο. Πιο πρόσφατα από τον Άρη. Έχει 76. Αλλά νομίζω η καλύτερη. Δεν είπες όμως τίποτα. Τι να πω. Να τα πει ο κ. Ματζίδιο. Που δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά όπως λέει. Χαρά έπεσε. Όπως λένε. Άσε, μην πας τώρα γιατί άμα είναι εδώ πέρα θα μάθει. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει. Ασφαλιστική ενημερότητα, μεταγραφή. Άμα μαλώσει ειλικρινά θα τραβήξω live. Βασίλη! Βασίλη! Άκου την ατάκα, δώσε 10 δευτερόλεπτα. Λέω με το ματζιού και τέτοιο, αλλά μην με κάνεις, λέω, και από πράγματα θα μαλώσω με το. Άμα μαλώσεις με το ματζιού και λέει θα τραβήξω live. Άκου τι είπε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Δεν θέλεις. Όχι. Άμα δεν έχει και ο Γιώργος, όλα καλά. Όχι, όλα καλά. Όλα καλά. Το 100 να μην έρθει μόνο. Γιατί να έρθει το 100. Όταν μαλώνουν, έρχεται το 100. Κοίταξε τώρα. Όταν μαλώνουν δύο άντρες, δεν χρειάζεται κανένα 100. Σωστά, σωστά. Κανένα 100. Σωστά. Άλλη παράδειγμα. Και δεν χρειάζεται το σύνδεσμο. Μπαίνω κι εγώ όταν μαλώνεις μια φορά που μάλωσες έξω με κάποιον, με συνοπαδό σου, μπήκα στη μέση, έφαγα και ένα μπουκέτο. Έτσι. Για σένα, το έφαγα. Το έφαγα το μπουκέτο για σένα ή όχι. Το έφαγε. Όχι για μένα. Για ποιον? Για λού πήγαινε. Ναι, αλλά εγώ το έφαγα. Ναι, το έφαγες. Το έφαγα. Ευχαριστώ πολύ. Όταν θα με βλέπεις να καυγαδίζω, δεν θα μπαίνεις. Ναι, ρε φίλε, εγώ τι δουλειά είχα. Φύγε. Το έφαγα. Τι να σε κάνω. Ναι, αλλά και εγώ δεν μάλωσα. Ναι, για Αριανό μάλωσα. Για Αριανό μάλωσα. Γιατί δεν γουστάρω. Πριν 12 χρόνια. Ναι, δεν γουστάρω τις μάγκες. Ναι. Όταν έχει, δεν έχει σημασία, είναι Αριανός ή Παοξής, όταν έχει δίκιο ο άλλος. Ναι, έτσι είναι. Δεν είμαστε ανώμαλοι, ρε φίλε. Με συνοπαδό σου ή Αριανό μάλωσα. Ωραία, εντάξει, τι έγινε. Δηλαδή δεν έχει ηλίθιους Παοξίδες, δεν το κατάλαβα. Και εγώ μπήκα στη μέση να χωρίσω και την έφαγα. Δεν έχει. Περίεργος στον ΠΑΟΚ ή δεν έχει περίεργος στο Ολυμπιακό, παντού έχει. Παντού έχει. Όταν υπάρχει... Τι πάει να πει, δηλαδή, επειδή είναι μεγάλο... συνοπαδός, άμα είναι Ελλάδος, τι θα κάνω, όχι, θα σωστά, το χαϊδέψω. Συμφωνώ, είπαμε. Εγώ 100 φορές το έχω πει. Όταν μιλάει κάποιος ΠΑΟΞής, δεν σημαίνει ότι έχει άδικο επειδή είναι ΠΑΟΞής και το αντίθετο. Μην πάμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Από πού ξεκινήσαμε τώρα? Να ανοίξουμε τις γραμμές. Στον ήμασταν. Α, ναι. Άνοιξε τις γραμμές. Να ανοίξουμε τις γραμμές, θα το συνεχίσουμε αν θέλει. Θα πω και εγώ 2-3 πράγματα. Για το μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Βασίλη, άνοιξε γραμμές. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-526, αν θέλετε φυσικά. Έλα, τι θα έλεγες? Λοιπόν, επειδή έχει δηλώσει ο Μπάνε Πρέβιτς ότι φέτος το καλοκαίρι θα αποχωρήσει, δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη ή όχι. Η χρονιά τελείωσε, υπόψη, ναι. Ναι, είμαστε πάρα όχι, πολύ. Όχι, ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ δεν τελείωσε η χρονιά. Δεν τελείωσε. Παίζει play-off. Άμπρα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν έχει στα σκαριά να υλοποιήσει αυτό που είπε ο κύριος Πρέλεβιτς, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει δουλέψει τους προηγούμενους μήνες, εφόσον το έχει δηλώσει εδώ και ένα χρόνο κοντά,
για να υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Και αν δεν υπάρχει, τι έκανε. Ναι. Τώρα θα μου πεις πώς θα μπορέσει να υπάρξει διάδοχη κατάσταση όταν μια δεκαετία που είναι η διοίκηση ο Μπάνε Πρέλεβιτς στον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βρει έναν. Ο Στέλιος το είχε πει, συγγνώμη. Έναν επενδυτή. Συγγνώμη. Ο Στέλιος, αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι είναι διοίκηση πρωτοδικείου, έτσι. Κάνω λάθος. Διοίκηση πρωτοδικείου, δεν είναι. Νομίζω, ναι. Ωραία. Όταν, ναι. Χωρίς να είμαι νομικός, και από αυτά, γιατί στον Άρη τα τελευταία 15-20 χρόνια γίναμε και νομικοί, γίναμε και φοριακοί, γίναμε και δικαστικοί. Το ρεπορτάζ έτρεχε πάνω σε αυτά. Είναι, μπορεί να είναι και από την πρώτη χρονιά μόνο στον ποδοσφαιρικό Άρη που δεν έχουμε τέτοια, ναι, πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο τι? Επιτρέπεται να μείνει διοίκηση πρωτοδικείου σε μια ομάδα. Ναι, αυτά δεν τα ξέρω. Γι' αυτό σου λέω δεν είμαι νομικός. Αλλά αν παραιτηθεί, ναι, ορίζει το. Αν θυμάμαι καλά. Παρετείται και να, δεν βρίσκεται κανένα. Ορίζει το πρωτοδικείο. Σε αυτά, καλός είναι ο Βαθυλάκος. Να τον πάρουμε τηλέφωνο. Σε αυτά. Θα διαφερθεί για τον ΠΑΟΚ, είμαι σίγουρος. Τα ξέρει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Βγάλε τον Τσαλτίνη. Ναι, δηλαδή, άμα βγει ο Βαθυλάκος, θα στα πει. Θα του πάω, και. Ου. Ναι, βγάλε τον κύριο, ναι, Τσαλτίνη, παρακαλώ. Ναι. Ένα τηλεφώνη LD. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει η διάδοχη κατάσταση, στην οποία δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο εγώ, αν το έχει δουλέψει καθόλου ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Για την επόμενη μέρα. Ωραία. Μετά Μπάνε Πρέλεβιτς εποχή στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δεν είμαι αισιόδοξος? Μακάρι να κάνω λάθος. Διότι έχουν αποχωρήσει αρκετοί καλαδοσφαιριστές, επαγγελματίες, οι οποίοι ξεκίνησαν τη χρονιά, έφυγαν οι περισσότεροι, ξεκίνησε οι αποχωρήσεις εδώ και 2-2,5 μήνες, πέρα από τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που είχε. Στο τέλος τελείωσε η ομάδα το πρωτάθλημα με αποστολή 7 κανονικούς καλαδοσφαιριστές, 8. Βαριά και παιδιά από το εφηβικό του ΠΑΟΚ για να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδος. Τα οικονομικά προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το σύλλογο δεν έχουν βελτιωθεί. Σε μια κατηδία συζήτηση που είχα κάνει εγώ με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ήρθε πάνω στο σύνδεσμα στο χωρίο, κόψαμε την πίτα κτλ. Γιατί ρε Μπάνε γίνεται αυτό το πράγμα? Αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε το budget για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ναι, το είπες και άλλη φορά αυτό. Γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα, θα κινδυνεύαμε. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είχε. Όχι, δεν μ' αρέσει βέβαια, το λάθος σας. Ναι, μπορεί να είχε ένα δίκιο σε αυτό που είπε. Δεν ήταν τόσο άσχημο αυτό που είπε στο να είναι ο ΠΑΟΚ ανταγωνιστικός και φάνηκε αυτό μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Γιατί το ΠΑΟΚ τερμάτισε τέταρτος, νομίζω. Ναι, αλλά. Αλλά κινδυνεύει τώρα η ομάδα. Ναι. Αν δεν υπάρξει σωστή. Λοιπόν, θέλεις απ' έξω τη ματιά, άσχετα που είμαι αντιπόξης, θες τη ματιά. Σωστή αντιμετώπιση να έχουμε θέμα. Όλοι, τώρα για μην κρυβόμαστε και εσύ πίσω από το δάκτυλό σου και εγώ από το δικό μας και είμαστε και δεν μπορούμε να κρυφτούμε γιατί το δάκτυλό μας είναι μικρό. Λοιπόν, αύξησαν το, λογικά λέω εγώ, ο απ' έξω, αύξησαν το budget, πάντα με την πισινή, έλα μωρέ, και 300 και 400 και 500 να μπούμε όπως μπαίνει τόσο μέσα. Υπάρχει ο Ιβάν. Ναι. Θα πάμε, θα απλώ, όπως λέει και ο Ραπτόπουλος, συγγνώμη. Ναι. Θα απλώσουμε το χέρι, ναι, και ο Πατερούλης θα τα δώσει τα λεφτά. Έτσι δηλαδή, είναι. Πόσο να δώσει. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει. Πόσο να δώσει, ρε φίλε. Το ότι δώσαμε. Αυξήσαμε ποιον ήταν ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν έκανε το μισό μπάτζετ, θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Δεν έπεσε ο Άρης. Που είχε το μισό μπάτζετ. Ναι. Δεν θα έπεφτε και ο ΠΑΟΚ. Άρα αυτό δεν στέκει το επιχείρημα. Ναι. Εντάξει. Έδωσε. Δεν στέκει πόσο το επιχείρημα. Κάναμε με καλύτερη ομάδα γιατί. Ποιο ανταγωνισμό εσύ? Όχι, εγώ ένα πράγμα ήθελα να το ρωτήσω. Αλλά δεν δύο πέφτουνε. Δεν πρόλαβα γιατί τον πήρανε φαλάκι όλα τα παιδιά εκεί. Γιατί είναι και πολύ δημοφιλής ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Όπου και στην Αυστραλία που πήγε, στο κλαμπ Μελβούνι, τα παιδιά τον λατρέψαν. Ναι. Του έκανε την εξερώτηση. Δηλαδή, ρε Μπάνε, λέω, πιστεύεις εσύ όταν είσαι ανταγωνιστικός ότι θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε, λέω, Παναθηναϊκό? Όχι, αυτό σου είπα τώρα. Όχι, βέβαια. Μου λέει όχι. Άμα είναι όχι, άμα είναι όχι δεν θα με πείραζε εμένα να τερματίσω έβδομος. Αυτό σου είπα κι εγώ. Ή να τερμάτιζα ένατος. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ή θα έπαιρνα κανένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι αυτό που λέω εγώ. Θα προτιμούσα να είχα διασφαλισμένη τη χρονιά μου οικονομικά, να μην έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί εντάξει, κάποιες οικονομικές ατασταλίες, όλα αυτά την δεκαετία, για να τα λέμε όλα, μην κράζουμε μόνο, τις έχουν ρυθμιστεί, έχουν διαχειριστεί. Καλός, κακός, άντεξε ο ΠΑΟΚ μια δεκαετία. Τώρα τι γίνεται? Στην ουσία ξέρεις τι λες. Εδώ που φτάσαμε. Στην ουσία ξέρεις τι λες. Στην ουσία, το ίδιο λες αυτό που λέω εγώ με πια από λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Εγώ τι λέω. Και δεν το λέω τώρα, επαναλαμβάνω και τα προηγούμενα χρόνια. Και πέρσι που ήμουν στο Yellow Radio και πρόπερσι. Ότι εγώ στο γήπεδο, στο μπάσκετ, δύο είναι οι περιπτώσεις και το έχω γράψει. Νομίζω πρέπει, σε μια φορά πρέπει να έχεις γράψει και εσύ, αν θυμάμαι καλά. Δύο είναι οι περιπτώσεις που θα με κάνουν να πάω στο Palette Sport. Δύο. Η τίτλος υποβασμού. Ή τίτλος, ο Άρης να μπει, πρόσεξε, όχι να καταχτεί. Να διεκδικεί. Να γίνει ομάδα που θα διεκδικήσει. Ναι. Ή
αυτό που γίνεται εδώ και δύο χρόνια, έστω αμυδρά, αλλά γίνεται. Να, μην το ατζάμπα κάνεις, προσευχές στο μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, ή να κινδυνεύσει. Δεν υπάρχει. Στην ουσία αυτό είπες τώρα και εσύ όταν λες. Βασίλη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα, να ξέρεις. Έκανες λίγο, κοίταξε προ τα πάνω, αμέσως να σε πει. Τζάμπα, ναι, εντάξει, γιατί να μην το πω. Για, βάλε ανοιχτή τέτοιο live. Λοιπόν, αυτό το άνοιξε το Facebook. Σταμάτα. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λες. Καταλαβαίνουν όλοι εδώ. Λοιπόν, πολλοί άρα... δεν καταλαβαίνουν και εδώ δεν καταλαβαίνουν. Άρα εντάξει, εντάξει, γίνονται αυτά. Άστο. Λοιπόν, άρα στην ουσία τι είπες. Ναι. Στην ουσία είπες αυτό που λέω και εγώ. Τι είπες. Ότι μπάνε, τι είπες, ότι και το μισό budget να είχες. Ναι. Και έβδομος να έβγαινα και ένατος, ναι, δεν θα με πείραζε, έτσι. Εννοείται. Αυτό λες. Γιατί και εσύ είσαι ηλικιακά κοντά σε μένα και εσύ μεγάλωσες με έναν ΠΑΟΚ να διεκδικεί, έτσι, άσχετα που έτρωγες τα χαστούκια, δεν πειράζει. Και έμεινε και το κόμπλεξ, όπως το είπες. Έφαγες και εσύ κάποια καλά χαστούκια. Ένα χαστούκι έφαγα. Έφαγες. Και ένα, όχι από σένα. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε. Λοιπόν, άρα τι είπες στην ουσία, αυτό που είπα και εγώ είπες στην ουσία. Ότι και εσύ για να πας στο γήπεδο, μία από τις δύο προϋποθέσεις θα υπήρχε. Να πας εννοώ μαζικά. Όχι να πας, να πας δηλαδή μαζικά, λάθος. Να πας συνεχόμενα, όχι να πας σε ένα παιχνίδι. Αυτές οι δύο περιπτώσεις. Τώρα, αν είναι κάποιος 20χρονος, 25χρονος, 30χρονος και έχει άλλη οπτική γωνία, μπορώ να πω ότι και εμείς, εκείνα όταν είμαστε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να είχαμε διαφορετική οπτική γωνία. Τώρα αυτό ισχύει, τουλάχιστον για μένα, κύριε Γκουλιέλμο. Γιατί είπε, πάλι τι να κάνω, θυμάμαι δύο-τρία πράγματα που είπε. Είπε ότι είμαι μόνος, δεν με βοηθάνε, δεν κάνουν δεράνο, εντάξει. Αν και στην αρχή θυμάμαι την πρώτη του συνέντευξη είχε πει ότι δεν θέλει καμιά βοήθεια, κάπως έτσι ότι δεν θέλει συμπαίκτες. Τι δουλειά κάνει. Δικηγόρος, μεγάλο δικηγόρος. Α, δικηγόρος είναι. Ναι, ναι. Δεν τον ήξερα. Νομίζω Αθήνα πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Αθήνα. Αθηναίος. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν ξέρω αν τον ήξερε εσύ. Πώς προέκυψε. Μετά από το Λάσκαρη. Θα μου πεις. Ναι. Πήγε στο Λάσκαρη και πήρε τις μετοχές. Γιατί ο Άρης ήταν Μπλουμ. Αλήθεια, ο Λάσκαρης τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, με τα αυτά, κάτι. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω έχει χωρίσει από την Λασκαρίνα. Α, χώρισε. Νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα σενότο, ναι. Δεν είναι ωραία αυτά. Δεν είναι ωραία. Ο κόσμος, ναι. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Εγώ δεν έχω και την πείρα γιατί δεν έχω μαζευτεί. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω. Να είναι καλά και γεροί να είναι και υγεία να έχουν, αλλά. Τα βερεσίδια αυτά που κάνουν όταν κάνεις κάτι να το πληρώνεις και μετά να αφήνεις την. Σωστό αυτό. Να αφήνεις την. Σωστό. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω γιατί δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω όμως ότι όταν πήρε τον Άρη, όταν τον άφησε τον Άρη, τον άφησε με περισσότερα χρέη από ό,τι τον πήρε. Αν τον είχε αφήσει Τάσο με ένα ευρώ λιγότερο, εγώ κακή κουβέντα δεν θα βγαίνει από το στόμα μου για αυτό. Εφόσον άφησε με περισσότερα από όσα πήρε, τότε μιλάμε διαφορετικά, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα τι είπε ο κύριος Γουλιέλμος, γι' αυτό πάω, παρότι δεν έχω τα γυαλιά μου και μη στέλνετε στο Facebook, φίλοι μου, δεν έχω ανοιχτό το Facebook, δεν θα διαβάσω τίποτα. Θες να τα ανοίξεις, θα διαβάζω εγώ. Έχω και θαυμάστριες, τρέγια. Σοβαρά. Φυσικά. Άμα τα διαβάζω εγώ και απαντάω θα τις χάσεις. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Τον άτιμο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, τρέγια. Έλα, απλά για κάνουμε. Λοιπόν, βάλω είπε... τον Κότσι, τον Χρήστο εδώ πέρα. Το Χρήστο τον Κότσι. Εδώ, βοηθώ, όταν δεν έχεις τα γυαλιά, θα απαντάει ο Χρήστος. Άλλο που δεν ήθελε. Θέλει. Το θέλει πολύ αυτό. Χθες το βράδυ. Ναι, το μου τάπε. Παράτα με λέει, βλέπω το Power of Love. Τι βλέπεις το λέω. Ο Κουλτουριάρης βλέπει το Power of Love. Καλά, εντάξει, έβλεπες 4 ώρες ταινία που είχε επικεφαλίδα τον ελέφαντα και δεν είχε μας ελέφαντα. Ένας ελέφαντα στέκεται εκείνη. Και δεν είδαμε ελέφαντα. Με το κουκουρούκο. Βλέπει Power of Love, τις γκόμενες βλέπει. Τι βλέπει. Με το Μογγολέζο, πώς τον ήταν, το σκηνοθέτη. Δεν γίνονταν. 4 ώρες. 4 ώρες. Φίλε, δεν γίνονταν. Θα πάει να το ξαναδεί. Σοβαρά μιλά. Έχω ένα πολύ καλό ψυχολόγο. Χρήστο, ειλικρινά. Οχτώ εισιτήρια έκοψε παγκοσμίω. Τα δύο είναι δικά του. Λοιπόν, είπε ο κύριο Γκουλιέλμο, για να πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα. Ναι, 8 έκοψε. Δύο αυτό και τα άλλα 6 είναι το σόι του. Ναι. Το σόι του. Όταν μένει, συγγνώμη, όταν μένει νερό, μέσα στο ποτήρι. Τι το πίνει όταν δεν το πίνει. Το άφησα να το δοκιμάσω να δω τι φταίει. Το βάζει μέσα στο ποτήρι. Δεν μυρίζει τίποτα. Διάλεξη μα έκανε έξω για το νερό να μην το πίνουμε και πα να πιέσει. Μην το πίνει. Έχω σπουδάσει. Τι το πίνει τότε. Δεν το πίνω, σου λέω. Εντάξει. Λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό. Είπε ο κύριο Γκουλιέλμο ότι. Αν το θυμάμαι καλά, ότι αυτό είναι σίγουρο, ότι το εμπορικό κομμάτι όσον αφορά την μπουτίκ του Άρη και γενικότερα το εμπορικό κομμάτι του συλλόγου του Μπασχετικού Άρη είναι κάπως σαν θέλει του χρόνου να είναι πιο ενεργό και να βοηθήσει ο κόσμος. Του έχω λίγο νέα άσχημα του κύριου Γουλιέλμου να του πω ότι καλά, εντάξει, θα πουλήσει το εμπορικό κομμάτι, αλλά για να πουλήσει πολύ όπως το εννοεί αυτός, έτσι,
και να προσδοκά κέρδη αρκετά ή αγορές αρκετές, πρέπει να υπάρχει και μια ομάδα από πίσω να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός, για να το πάμε έτσι, πουλάει τώρα η μπουτίκ, έτσι, δεν πουλάει. Βέβαια. Πουλάει η μπουτίκ, είναι ταμπλούχος ο ΠΑΟΚ και πουλάει η μπουτίκ. Όταν ήταν εκ το έβδομος, δεν πουλούσε η μπουτίκ ή πουλούσε πολύ λιγότερο. Σωστό. Έτσι, για να μην λέμε ότι θέλουμε. Σωστό, ναι. Για να μην λέμε ότι θέλουμε. Να πουλήσει η μπουτίκ, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ομάδα να το υποστηρίζει. Δεν μπορεί ο Άρης να είναι ο 89ος να μάχεται να σωθεί έστω ή να κινδυνεύει έστω αμυδρά και εσύ να θες να πουλάει η μπουτίκ. Δεν γίνεται αυτό παγκοσμίως. Εκτός αν είσαι η Manchester United που πουλάει και είναι πρώτη σε εμπορικές συμφωνίες ακόμη και τώρα που είναι ανύπαρκτη. Δεν είμαστε η Manchester, ο Άρης είμαστε, κύριε Γουλιέλμο. Συγγνώμη. Υπάρχει απάντηση από τον κύριο Γκότση. Από ποιον? Από τον Γκότση? Ναι. Τι είπε? Ο κύριος λέει, ναι, κοινωνικό πείραμα είναι το Power of Love. Πολύ παρεξηγημένη εκπομπή. Δηλαδή, εσύ Χρήστο, για να καταλάβω, προσπαθείς να δεις το αποτέλεσμα του πειράματος. Ναι. Άκου, θα σου πω. Αυτούς τους ψευτοκουλτουριάριδες, αυτούς που πάνε, άκουσε, με τις πίπες στο στόμα, με το ταμπάκο, με το πώς το λένε, το καπελάκι, το τέτοιο, το, ναι, αυτούς εδώ. Ναι. Με κανένα κασκόλ, πώς θα λένε αυτά τα. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, με το περπάτημα και κάνα μπαστούνάκι, έτσι, όχι ότι το χρειάζονται. Αυτές τους ψευτοκουλτουριάριδες, τον φεστιβάλ και το τέτοιο, α, όλοι τέτοιο βλέπουν. Power of Love. Εγώ δεν έχω δευτερόλεπτο. Ναι. Δευτερόλεπτο δεν έχω δει. Τον απάντησα όμως, μου λέει, ναι, θα δω Power, λέω, το βλέπω. Μου, ναι, το βλέπεις, λέω, ναι, ναι, ψάχνουν, λέω, νύφη για το. Μου το είπε. Για το Ζάχο. Τέτοιο καρτούνι είσαι και εσύ, ναι, του δίνεις ατάκες. Ναι. Και μου λέει. Ναι. Καμιά βλακία. Είναι επιτακτική ανάγκη, το είπε και ο γιατρός, κάτι τέτοια μου έγραψε. Γράφεις και τέτοια. Θα σε εξηγήσω τώρα. Δεν το λέω όμως. Θα σου εξηγήσω τώρα. Οι αλληλεπιδράσεις, λέει, στη συμπεριφορά των ανθρώπων, ναι, μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Βέβαια, να πω κάτι. Τι κλειστό χώρο? Κλειστό χώρο είναι μόνο για το. Στάσου, ρε φίλε. Αν ήταν τίποτα, ρε παιδί μου, που δεν ήταν εμφανίσιμες, που δεν δείχναν μπούτι, ναι, στήθος, περιποιημένες στο μακιγιάζ, στο σουβά, ξέρω εγώ, ναι, στην τρίχα, θα το έβλεπες, δεν συγκότσι και είχε μονοφίδια. Γιατί αν το έβλεπες, εκεί θα είχαμε θέμα, να ξέρεις. Ναι. Να μας απαντήσεις. Ναι. Καταρχήν, πραγματικά δεν έχω δει δευτερόλεπτα, αλλά ξέρεις τι, βάζουν και, ναι, τρέιλερ. Mm. Αυτές που έχω δει, τουλάχιστον στα τρέιλερ, αυτές που έχω δει, δεν είναι ούτε να το παίξω κάποιο ίσα, ούτε γκομενιάρισμα, ούτε. Mm. Αυτές που έχω δει στο τρέιλερ είναι για πλυντήριο και για σκάφη. Να παίρνουν τέτοιο, να κάνουν κάνα σόβρακο, κάτι τέτοιο. Έχει, για αυτά είναι. Έχει κανένα δύο δυνατές. Είπα αυτά που είδα στο τρέιλερ. Δεν τις βλέπει όλα, δεν τις είδε στο τρέιλερ. Έχει δύο-τρεις δυνατές. Έχει δύο-τρεις δυνατές. Δέκα αλλά είναι. Ξέρω πόσες είναι οι γκόμενες μέσα. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Δεν το ξέρω. Δηλαδή το βλέπω. Θα ρωτήσουμε κάποιον που το ξέρει απ' έξω. Κότσι, πόσες είναι οι γυναίκες μέσα? Θα το δω στο ζάπινγκ. Άμα κάνω ζάπικ, ρε παιδί. Και άμα πετύχω σε καμιά καλή στάση αυτή που φοράει το μίνι στο πλαϊνό, ξέρω εγώ, και φέρετε ψιλοκιλωτάκι ή λίγο μπούτι, ναι, εκεί θα αφήσω 10 λεπτά. Θα δει 5-10 λεπτά. Να δω τα μούτρα της. Ναι. Τέλος πάντων. Μετά θα πας τα μούτρα. Ναι, να σχολιάσω με τη σύζυγο μαζί. Α, θα πέσει, ναι, και τέτοιο σχολιασμό. Ναι, να φάω την καρπαζιά. Με παντόφλα να μην με μαγειρέψει την άλλη μέρα. Επειδή είδα το μπούτι και το κιλοτάκι. Εντάξει, μα δεν. Τι έγινε. Με αποτέλεσμα. Να κλειδώνει το κομπιούτερ. Συγγνώμη, η Βούλα όταν είναι κανένα έργο τέτοιο δεν βλέπει κανέναν ωραίο άντρα, δεν σχολιάζει δηλαδή? Όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέει αυτό τρέγια μου σου μοιάζει? Όχι, τα σχολιάζει με τις φίλες της, να υποθέσω. Ναι, ναι. Ο μπροστά σου δεν σχολιάζει. Μπροστά μου όχι. Εγώ είμαι το γαϊδούρι. Γι' αυτό λέει η Γρηγορία να είναι καλά η κοπέλα, που έχει και σωστή κρίση και αντικειμενική, έχει, πάντα, ότι είμαι ο Jason Statham το φτωχό. Είσαι, ρε φίλε. Αλλά και εγώ κάνω ένα λάθος με στη ζωή μου. Ναι. Δεν μπορώ να το πνίξω. Δηλαδή, είμαι φανερός, επειδή είμαι ανοιχτό βιβλίο. Ναι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ό,τι έχω να το πω, το εξωτερικεύω. Δεν την πνίγω. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, επειδή θα είναι. Είσαι λίγο την πουγάτσα, δεν έχει, ναι, δεύτερη σκέψη κι εσύ. Ναι. Καλά, εγώ δεν έβαλα αυτό. Τι. Α, σε μην το. Μη που λέει κι άλλο. Ευτυχώς δεν μας βλέπουν. Γιατί έκανε, τι έκανε. Όχι, αυτό είναι για ρετσίρα. Ναι, αυτό είναι. Ναι, εντάξει, δεν μη. Μη. Θα γίνει έξαλλο. Είναι λάτρη. Είναι έξαλλο. Ναι. Εντάξει, είναι λάτρη του ωραίου φίλου και παρομητικό. Λοιπόν, του αρέσουν οι στρόγγυλες, οι μπάλες. Ναι, οι μπάλες. Έτσι. Του ποδοσφαίρου, του, ναι, μπάσκετ που έχει επιτυχίες η ομάδα του. Ναι. Για το βόλεϊ δεν νομίζω. Γιατί είναι μικρή. Δεν ξέρει για το βόλεϊ. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν γνωρίζει από το βόλεϊ. Δεν γνωρίζει. Λοιπόν, Τάσο. 7 και 7 είναι, ρε. Άντρες και κορίτσια. 7 και 7. Βγαίνει ένας, μπαίνει ένας. Κοίταξε, ότι μπαίνει και βγαίνει, ναι, είναι σίγουρο, Χριστό. Συγγνώμη, ρε, άμα μπαίνει ένας και βγαίνει ένας, πότε θα τελειώσει αυτό? Ποτέ δεν τελειώνει. Δεν αφού ξέρω. Μπαίνει ένας, βγαίνει ένας, τι γίνεται? Πάντα 7 θα είναι. Τι είναι αυτό, τι βλάκες, ρε ψευτοκουλτουριάρι, Κότσι, με το μουσι να πούμε.
Βρε καρτούν, μας έχεις τρελάνει να πούμε στα κουλτουρέ. Άντε, κάνε διάλειμμα γιατί θα πω κι άλλα στον αέρα και δεν θα βγεις από το σπίτι. Μέχρι να βρουν όλοι τέρι ζώων. Τι τέρι να βρουνε ρε, πρέπει... Καλά, είναι μεγάλο βλήμα ο άνθρωπος. Είναι βλήμα. Άντε, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως 10. Δευτέρα Παρασκευή, 10 έως 12. Κάτι έλεγες. Τρόπο επικοινωνίας εκπομπής, 23-10-287-38 για τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας θεματάκια που θέλετε να συζητήσουμε. FM και ενός σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 ή ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Τι? Λοιπόν, να σου πω ότι, αν δεν το γνωρίζεις, ότι χειρουργήθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο Λουτσέσκο. Τι έκανε? Χειρουργήθηκε στο χέρι. Είχε ένα πρόβλημα στο χέρι του, ναι, από χτύπημα, από πέσιμο, ναι, και με το που τέλειωσε η αγωνιστική περίοδος χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, ναι. Είναι στο στάδιο της ανάρρωσης, όπως μικροεπέμβαση έκανε και ο Σάχοφ, ο οποίος θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Είναι λογικό ότι εκκρεμότητες υπάρχουν με χειρουργία και αποκαταστάσεις των παικτών της υγείας ή προπονητών κτλ. Να γίνονται μετά το πέρας της περίοδου. Τι θες να πεις? Όχι, λέω για το χέρι, μήπως ήταν από εκεί που έγινε το μικρόφωνο. Περνούσε το μικρόφωνο που μιλούσε με τον παπά του. Και το έγινε κάτω από το σκουφί. Και δεν μπορούσε να το κάνει. Θα σου πω γιατί, και δεν είναι αστείο αυτό. Ο άνθρωπος απέκτησε το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Στο χέρι, εδώ στον ώμο νομίζω είναι. Σήκωσε πρωτάθλημα. Σήκωσε κύπελο. Δεν ήταν το μικρόφωνο. Έχει πάθει υπερκούπωση. Ωραία, Ολυμπιακή σε όλα, ρε φίλε. Υπερκούπωση έπαθε. Υπερκούπωση έπαθε. Ρε Τσουκαλά, τι λες. Ολυμπιακή Τσουκαλά, άμα πάρεις εκπομπές του Τσουκαλά, θα δεις ότι. Παίρνουν αριανή. Πέρα από αυτό, οι απόψεις πολλών συνοπαδών σου ταυτίζονται με τα λεγόμενα του Τάκη. Ναι. Και το άλλο του χαζοχαρούμενο που έχει δίπλα, του Άκη. Άκου τι λέει, άκου ένα γνωμικό θα σου πω για να καταλάβεις. Ένα ρολόι όταν είναι σταματημένο, λέει, σταματημένο, δεν δουλεύει. Ναι, ναι. Δύο φορές την ημέρα δείχνει σωστά την ώρα. Ναι. Δύο φορές την ημέρα. Δύο φορές το 24ωρο. Την ημέρα, τι είπα, την ημέρα είπα. Ρε. 24ωρο. Είναι σταματημένο, πες καλά, τελειώνει πάντα. Άρα εγώ το εξέλαβα διαφορετικά. Oh, κοίτα, δηλαδή τώρα είναι 9 και 20 και σταματάει τώρα. Ναι. 9 αύριο, και 20 πρωί και 9 και 20 βράδυ. Δύο φορές θα δείχνει, λέει, σωστά την ώρα. Ναι. Για βοήθα το αυτό που θες να το πας. Ενώ ότι ακόμη. Εγώ κατηγορώ τον Γκούγια, ας πούμε, σε αυτά που λέει, ή και εσύ, ή ποιον άλλον, ας πούμε, ξέρω οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει ο Γκούγιας είναι όλα λάθος. Έτσι. Όχι, είναι βέβαια αυτό που σου λέω και ούτε. Ό,τι λέει ο Παοξής είναι λάθος και ό,τι λέει ο Αριανός είναι σωστό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αυτό εκεί πήγαινε. Συντάμε, έτσι. Και εσύ το είπες προηγουμένως. Όταν μιλούσαμε για που μάλωσε με τον Παοξή. Έτσι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Και δύο κάνε. Τι γίνεται με το, με ποιον? Με το Ματέο. Ο Ματέο τι γίνεται? Δεν είναι. Ένα μήνα που συναντήθηκε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Θα σου πω τι διάβασα. Ναι. Και. Θα σου πω. Επειδή. Πολύ ωραία σε με δίνει. Ρέτρε για μπράβο, πραγματικά. Επειδή πάρα πολύ κοντά. Playmaker σου να στο. Πάντα. Playmaker. Στο μπάσκετ με ένα 86-87 playmaker. Καλά, εγώ ένα 86 και εγώ playmaker ήμουν. Το κόρφα τόσο ήταν. Ναι, αλλά. Ναι. Τότε εκείνη την εποχή στο Λυλίκιο ένα 86-87 έπαιζε ο Σεντερφόρ. Εγώ είμαι playmaker. Εντάξει, γιατί λοιπόν, ωραία στις μέτρες. Για κάνε την ερώτηση για να σου απαντήσω. Ναι, τι γίνεται? Θα σου πω. Πότε ξεκινάνε τα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θυμάσαι? Τώρα, επειδή πραγματικά μιλούσαμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο μέσα στο δωματιά και το παιδί που γράφει συνέχεια έχει βγάλει τα μάτια του και για το All About Aris, έτσι. Όχι αύριο, σε ένα μήνα. Όχι αύριο, μου είπες σαν αύριο, ένα μήνα μετά από αύριο, ξεκινάει, είναι η πρώτη του Άρη. Υποχρεώσεις αγωνιστικές, πότε παίζεις? 25 Ιουλίου είναι το πρώτο μάτς. Αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου. Ναι. Η ΑΕΚ που πήρε το καλό εισιτήριο, ας πούμε, του Europa League. Γλιτώνει ένα γύρο. Πότε παίζει, Αύγουστο? 25, ναι. Εφόσον 25 Ιουλίου είναι το πρώτο, άρα ο επαναληπτικός πρέπει να είναι 1-2 Αυγούστου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου είναι. Μήπως είναι 25 Ιουνίου. Όχι, ρε. Μάιο έχουμε Ιούνιο, τι λες, ρε. Όχι, ρε. Όχι. Σε ένα μήνα. Σου είπα, σε ένα μήνα ξεκινάει, είναι η πρώτη. Βασίλη, φώναξε και τον Παπαδόπουλο. Όχι, ρε, μου τώρα θα συζητούσα. Ένα λεπτό, να μας πει. Βγάλ τον στον αέρα, όπως θα έρθει μέσα, να το ρωτήσω κάτι. Τι το λέω. Ναι, πρέπει να είναι. Προετοιμασία, ρε Τάσο. Δεν κάνει προετοιμασία. Προετοιμασία θα κάνει, ρε φίλε. Πότε θα κάνει, αν μου λέει σε ένα μήνα το πρώτο μάτς. Φίλε, η Τρίπολη πότε έπαιξε πρώτο μάτς πέρσι? Ιούλιο έπαιξε. Τέλειο Ιουλίου. Τέλειο Ιουλίου. Πότε θα παίξει, ρε εσύ?
Ιούνιο, θα παίξει ένα μήνα είναι Ιούνιος. Δεν το ξέρω 100%. Λοιπόν, να τον βγάλουμε. Θα έρθει. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό ακριβώς συζητούσα μέσα στο διάλειμμα. Θα καταλήξω γιατί. Έλα τώρα, Νικολάκη. Πότε έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη? Το πρώτο ευρωπαϊκό του μάτς πότε? 25 Ιουλίου. Ναι. Ιουλίου, έτσι. Να το. Σου το είπα. Στον όμιλο των ανίσχυρων. Ισχυρών στο δεύτερο προγραμματικό. Το δεύτερο των ισχυρών θα είναι. Μετά θα πάει στο γκρουπ των αδύνων. Ναι. Μάλιστα. Στο πρώτο μάτς ισχυρών θα είναι. Άρα στο πρώτο μάτς παίζει με εύκολη λογικά ομάδα. Καλά, εντάξει. Πολύ, αλλά πρέπει να το αποδείξει και εσύ ότι είναι εύκολο. Όπως θα είμαστε εμείς. Παίζει πιθανή αντίπαλη στο πρώτο μάτς. Έχει Καζακστάν, κάτι Ισλανδίες έχει, κάτι Ιρλανδίες. Ωραία, Ίγκασον που θα επιστρατεύσω, άμα είναι Ισλανδία. Γιατί το Καζακστάν άσχημο σου πέφτει τρία για να κάνεις μια εξόρμηση, έτσι. Να πας εκεί, έχει ωραία πραγματάκια. Ναι. Ωραία, θα το μάθουμε. Καζακστάν. Άρα 25, μετά είναι 1 Αυγούστου. 1 Αυγούστου, γιατί πάει 31 ο Ιούλιος. Μετά πάει ο τρίτος προγραμματικός, νομίζω, την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ναι, μία εβδομάδα. Και στο καπάκι παίζουν οι δύο πρώτοι. Η κλήρωση θα γίνει, ο Άρης θα μάθει το ζευγάρι, γιατί μάλλον από ζευγάρι θα προκύψει ο αντιπαλός. Ναι. 19 Ιουνίου στην Ιόνιο. 19 Ιουνίου. Ιουνίου. Τώρα. Θα γίνει κλήρωση. Τώρα. Άρα κοντολογείς και τελειώνουμε. Σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία μου. Για να κάνεις και τη δουλειά σου. Πόσο μάτς πρέπει να κάνει ο Άρης για να μπει στους ομίλους? Τρία. Τρεις να αποκλείσει, τρεις ομάδες. Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Δύσκολα. Καλά, τι το ρωτάζεσαι. Ωραία, η πιο εύκολη κλήρωση δεν υπάρχει. Δύσκολα. Μακάρι. Πιστεύω. Μακάρι για να το αποκλείσουμε κιόλα. Μακάρι. Επειδή κάτι τέτοιο κάνετε, τυχαίνεται με καμιά μεγάλη ομάδα μπάγκερ. Θεωρώ ότι θα σας μείνει πολύ όμορφη ανάμνηση αν πέσετε με τη Manchester United. Μακάρι. Από την εκδρομή. Ναι. Που θα κάνει. Ναι, δεν θα είμαστε πολύ καλά. Όνειρο ζωή για να κάνει να πάει σε εκείνο τον κύκλο. Κάνα δεκάρικο θα είμαστε. Τραχώματα τη Αγγλία και να μπω στο μίλιο. Μετά σπίτι του Γιουργίου. Ναι. Έγινε κύριε Παπαδόπουλο. Έγινε κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πιο εύκολη. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα από ό,τι διαβάζω, γιατί όπω διαβάζουμε τέτοιο, διαβάζουμε έτσι και λίγο το ευρωπαϊκό τέτοιο. Ναι, τι πάθαμε. Δηλαδή πριν δύο χρόνια. Παίζαμε με το Βυζάντιο κοκκινοχώματο. Με τη Manchester. Με το φιλέτο τα Εύρου. Ναι. Και τώρα ο Παπαδόπουλος μας λέει: αποκλείσω τη Manchester United. Όχι, εγώ το λέω. Ο Παπαδόπουλος δεν λέει, εγώ το λέω. Δηλαδή θα πάω να τις κατεβάσω μόνος μου τις σημαίες τώρα. Σιγά τη United με τον Lingard, τον μαύρο λιμιό. Ναι. Το Μπογκμπά, το μαύρο Φορτούνι. Ενώ εσύ με τον. Το μαύρο Φορτούνι. Με τον Βαλεριάνο και τον Τζανετάκο. Δεν υπάρχει Βαλεριάνο, σταμάτησε το παιδί. Τι σταμάτησε. Είπε. Έγραψε στο Twitter, σταμάτα. Καλό. Τζανακάκη. Φιλότιμο τέτοιο δεν. Ναι, δεν, ναι. Δεν. Θέλουμε παίκτες. Έχουμε εκεί και το που λες, έχουμε τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης, φίλε, σου λέω, είναι άτυχο το παιδί. Είναι άτυχο. Ξανατραυματίστηκε στη Λάρισα. Είναι τεράστιος παίκτης ο Κωνσταντινίδης. Ναι, τον πιστεύεις. Είναι παιχτούρα. Το έλεγα για το Σιώπη. Ναι. Εσύ γιατί έλεγες, ήταν ένα post που έγραψες και έκανες. Ναι, εγώ το Σιώπη τον παρακολουθούσα. Το έλεγα πιο μπροστά εγώ για το Σιώπη. Το εμένα ξέρεις. Και ο άλλος μ' άρεσε, νόμιζα ότι ήταν μικρός, ναι. Αλλά ήταν, δεν το ήξερα αυτό. Του Πανιωνίου, ναι. Αυτός που φιλιόταν με τον Βιερίνια. Ναι. Ο Κόρμπος. Κόρμπος. Ναι. Αυτός είναι 33-34. Αυτός που φιλιόταν με τον Βιερίνια, αλλά. Ναι, φιλιόταν με τον Βιερίνια στο πρωτάθλημα. Μεγάλη δόση πολιτικής, να ξέρεις. Ναι. Ο συγκεκριμένος κύριος. Εγώ απορώ πως δεν τον κάνα δήμαρχο. Το ποιο είναι τον Κόρμπο. Όχι, ρε, ο Κόρμπος, να ξέρεις ότι είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ποδοσφαιριστών. Εντάξει. Στο κύπελο δεν πολύ φιλούσε όμως. Στο κύπελο μα βαρούσε. Στο κύπελο, ναι, στο κύπελο βαρούσε. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Ναι, στο άλλο φιλούσε. Άμα δεις αντιδράσει, γιατί ναι. Τον έβλεπα, τον παρακολουθούσα. Ναι. Ήταν πολύ διαφορετικό. Και αυτός είπε να μην γίνει. Για... Αυτός είπε να μην γίνει σέντρα, ναι, μετά να... το πέναλτι. Καλά, άστα αυτά. Αφού πήραμε το κύπελο, τι κάνει αυτός ο Τούρκος. Πάλι αυτόν έβαλε. Φίλε, κοίτα τι. Αυτός έχει έρθει. Άκουσα. Εδώ κάτι μπριζολάρες που έχει. Δεινόσαυροι. Έχω φίλο, νομίζω δεν θυμάμαι αν τον είχα γνωρίσει, που δουλεύει στο Ομάν. Όχι στο Αμάν, στο Ομάν. Ομάν. Είναι πολιτικός μηχανικός και δουλεύει στο Ομάν. Τι έχει Αμάν. Ομάν είναι φίλο το κράτος. Υπάρχει το Ομάν της Ιορδανίας και αυτό το κράτος στο Ομάν. Λοιπόν, άκουσα. Δουλεύει εκεί. Και μου δείχνει μια τέτοια αυτός εδώ πέρα, πώς το λένε, ο Τούρκος. Αυτός που κάνει το αλάτι έτσι. Ναι, με το αλάτι αυτό. Έχει ένα εστιατόριο στο Ντουμπάι και δείχνει το πάρκινγκ. Δείχνει το πάρκινγκ και έχει καμιά 150 Ferrari κόκκινες, μόνο κόκκινες. Αν δεν έχει, δεν πα, ναι, 150 Ferrari. Σόπα, ναι. Φτώχει, καταλαβαίνω. Άντε, κότσι και εκεί είμαστε. Κοίτα μπριζόλα, κοίτα. Παιδιά, η μπριζόλα είναι, πώς να σου πω, όσο είναι ο θώρακάς μας.
Καλά, εσύ που μα έλεγε ότι δεν τη φάγαμε στα πιθάρια την Godzilla. Τόμαχο, κρυφτεί. Δεν τη φάγαμε. Δεν τη φάγαμε γιατί οι φίλοι σου, οι φίλοι σου με τον άλλον, με τον ηγεσία, πήγαν να το παίξουν εκλεκτοί. Θέλανε μασχαράκια και τέτοια. Ναι. Δεν είχε. Άργησε και ήταν το μάτι. Αφού είχα το πάω το μάτι. Ναι. Τι να κάνω. Τι κάνω τώρα αυτή. Για να ολοκληρώσω λοιπόν την ερώτησή μου. Ναι. Ήταν μια μεγάλη παρέα. Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Θεέ μου, λέει. Και, συγγνώμη, λες Θεέ μου στον Μωαμεθανό. Στον Μωαμεθανό εδώ. Ολόκληρο το κοπάδι έχει βάλει και ψηλά. Πάντως δεν έχει τουρκόφατσα έτσι. Ή όχι. Μογκολόφατσα έχει. Ναι, μογκολόφατσα έχει. Μπασταρδεμένος είναι. Δεν είναι καθ' αυτό τούρκος. Ναι. Έτσι φαίνεται. Και από τι κάτι αυτό, άλλο. Αυτό τώρα μπριζόλα. Αυτό μπριζόλα σοβαρά. Ναι. Έτσι είναι το μαχόκο. Επάνω στα πιθάρια. Αυτή είναι δηλαδή. Έτσι. Να, έτσι θα στη φέρει. Στην τάβλα. Αυτό είναι 4 κιλά. Αυτό σου λέω στην τάβλα να στη φέρει. Έτσι ακριβώ έγινε. Σαν καλαμπόκι. Έτσι ακριβώ. Τόμαχο στην τάβλα. Ειλικρινά θέλω να κλάσω. Θα σε βγάλω τον Άκη τώρα, τον Γιαννόπουλο, από τα πιθάρια από πάνω στα πι. Λοιπόν, ναι. Κάνουμε την ερώτηση γιατί θέλω να την απαντήσω. Θα σου πω. Έλεγες για τον Έχουμε 15 Μαΐου ξημερώνει πρώτα ο Θεός. Έτσι. Ναι, 13, 14, 15 ξημερώνει. 15 Ιουνίου, 15 ναι. Ιουνίου. Έχουμε κανένα δίμηνο χοντρά και έχει την προετοιμασία. Δεν πρέπει να έχει απάντηση σιγά σιγά. Από τους ποδοσφαιριστές να κάνεις το ξεσκαρτάρισμά σου, να ξέρεις ποιους θα πάρεις αποστολή, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, να ξέρεις σε ποιες θέσεις πρέπει να ενισχυθείς. Επειδή ακριβώς αυτά συζητούσαμε. Όχι μόνο αυτό. Γιατί πρέπει να κάνεις και τον προϋπολογισμό σου. Βέβαια. Από ποια άποψη. Ότι για του χρόνου θα πρέπει, κάνοντας την προετοιμασία, να υπολογίσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Φυσικά. Σε μια διοίκηση. Τι budget πρέπει να δημιουργήσεις για να διεκδικήσεις τους ομίλους, την είσοδο στους ομίλους στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί υπάρχουν αρκετά χρηματάκια. Όχι, από ό,τι είχα διαβάσει. Είναι κανένα ταλαράκι και παραπάνω. Αν το διάβασα σωστά, γι' αυτό εμείς δεν είμαστε ρεπορταζαρέοι. Και θέλουμε τη βοήθεια των δημοσιογράφων. Εντάξει, αν το διάβασα. Όχι. Εννοείται. Δεν είναι κακό αυτό. Μα δεν είναι η δουλειά μας αυτό το πράγμα. Αν το διάβασα σωστά, από φέτος δίνονται περισσότερα οικονομικά κίνητρα στο UEFA. Δηλαδή θα πέσει πιο πολύ χρήμα. Mm-hmm. Θέλω να το έτσι ας πούμε και καλά το αναβαθμίσουν και θα το πέσουν. Μάθουμε. Ναι. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, άρα το να μπει στους ομίλους φέρνει χρήμα αρκετό. Φυσικά όχι σαν το Champions League, μην τρελαθούμε έτσι. Αλλά φέρνει αρκετό χρήμα. Παίξει ρόλο και πόσες ομάδες θα μπουν, γιατί είναι ένα. Ναι. Πώς το είναι αυτό το. Το Market Pool. Το Market Pool. Γιατί είναι τώρα ναι. Η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος και ο Άρης. Και ο Άρης. Ναι. Αν μπει μία από αυτές τις ομάδες, παίρνει όλο το ποσό. Και άμα, και άμα είναι από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, όποιος αποκλειστεί, έρχεται στο UEFA. Ωραία. Άρα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη διοίκηση οποιασδήποτε ομάδος να υπολογίσει γιατί πρέπει να υπολογίσει την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα για να είναι ανταγωνιστικός, να πάει καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά για να θεωρηθεί επιτυχία. Ναι. Δηλαδή ο Άρης του χρόνου πρέπει να τερματίσει τέταρτος τρίτος. Ναι, ή να πάει σε ένα τελικό να διεκδικήσει ένα κύπελο ή κάτι αυτό παραπάνω. Θα είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Ναι, για να πεις ότι. Είναι, και φυσικά να μπει στους ομίλους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι για μια διοίκηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ναι. Μπορεί να ξεφύγει στο budget, να πει άμα θα κάνω ναι. Εσύ που δεν έχει και τα χέρια τα άνετη, οικονομικά, μπορεί να ανοιχτεί πολύ. Λοιπόν, αλλά επειδή ρώτησες είναι λίγο ευαίσθητο ναι. Για τον συγκεκριμένα για τον έναν από τους καλύτερους παίκτες του πρωτοαθλήματος. Τον Γκαρσία. Λοιπόν, δεν θα σου πω τίποτα. Θα σου πω το ρεπορτάζ που λέει ότι ο Άρης είχε διορία μέχρι νομίζω κάποιες μέρες πριν να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς. Η οψιόν αγοράς φυσικά. Δηλαδή η ρήτρα η λεγόμενη ήταν 6 εκατομμύρια. Τελικά το μάθαμε πόσο ήταν. 6 εκατομμύρια. Ήταν 5.800 μας λέγανε, 6 εκατομμύρια. Ο Άρης φυσικά. Λας Πάλμας. Ναι. Λας Πάλμας. Και 20% έχει φυσικά. Δηλαδή αν κάποιος πληρώσει τα 6 εκατομμύρια, το 20% το έχει η πρώτη ομάδα του. Το 1.200. Το 1.200 θα το πάρει η πρώτη ομάδα. Ναι, ποσοστό μεταπόληση. Η ομάδα στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι το όνομα. Όχι, στην Αργεντινή. Ουρακάν. Ουρνιβεσιτάτε, κάπως δεν θυμάμαι. Και το σωστό να μου πει δεν το θυμάμαι. Δεν παίζει και ρόλο. Άρα. Ο Άρης φυσικά δεν μπορεί 6 εκατομμύρια ευρώ να δώσει. Εσείς που μπορείτε, πάντα δώστε τα. Α, εδώ η Ρόδας εδώ και το πήρε. Πολύ ωραία πάσα που δώστε μου δίνεις. Εσείς άπλες, ξάπλες. Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. 6 εκατομμυράκια και τον παίρνεις. Επειδή... Όποια ελληνική, Ολυμπιακός. Σωστά μιλάς. Ναι. Πολύ πάνε, ωραία μιλάς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά θεωρώ ότι επειδή ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί
τις επόμενες ημέρες, παύλα μήνες. Για καλύτερο θα μου πεις. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Γιατί δημιουργείται σιγά σιγά, θα επιχειρήσει η διοίκηση με το τεχνικό επιτελείο να δημιουργήσουν ένα ρόστερ για να διεκδικήσουν όσο μπορούν τις πιθανότητες που έχει για τους ομίλους του Champions League. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον τώρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να ψηθεί μία χρονιά ακόμα γιατί είναι παιχταράς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά ο Ματέο Γκαρσία και για το ελληνικό πρωτάθλημα χίλιες φορές θα πάει τον πάρεις. Ναι. Σαν και βασικός να παίζει και αλλαγή να παίζει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή λύση. Αλλά αν με ρωτήσεις για επίπεδο Champions League, αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει τώρα δυνατούς ποδοσφαιριστές, θέλει ποιότητα μεγάλη σε όλες τις γραμμές για να μπορέσει να περάσει δύο γύρους. Για να μην λέμε, για να μην λέμε ας πούμε, έτσι, πράγματα. Φυσικά ο καθένας στην άποψή του. Και εσύ και εγώ, όπως και ο κόσμος, καταθέτουμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, δεν σημαίνει ότι υποκειμενική είναι του καθενός. Σωστό. Λοιπόν, δηλαδή, άρα με λίγα λόγια μου λες, Τάσο, ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο καλύτερους στη θέση του τέτοιου. Αν μου λες ότι δεν κάνει, εγώ αυτά θα. Τι να ψηθεί. Ναι. Είναι 22 στα 23 ο Γκαρσία. Ή έχει τις ικανότητες, θεωρείς ότι έχει τις ικανότητες ή όχι. Τι να ψηθεί. Μόνο στην Ελλάδα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να ψηθεί 23 χρονών παίκτης. Η Μπαρτσελώνα παίρνει αυτόν τον. Που εγώ δεν τον θεωρώ. Για το Champions League να ψηθεί. Η Μπαρτσελώνα παίρνει τον 19χρονο De Ligt. Ναι. Το 19χρονο και θα στηριχτεί πάνω του. Στο 19χρονο De Ligt. Και εσύ μου λες. Η Μπαρτσελόνα πάει να πάρει το Champions League. Άλλο δεν πάει να μπει στου ομίλου. Να το πάρει πάει. Άλλη υποδομή. Αναλογικά το λέω. Ναι. Αναλογικά. Και εσύ μου λες 22. Άλλους στόχους έχει. Ναι, και εσύ μου λες 22χρονο, 23 να ψηθεί. Τι να ψηθεί. Θεωρείς ότι έχει τις ικανότητες. Άρα μου λες ότι ο βασικός του ΠΑΟ και ο αναπληρωματικός θα είναι καλύτερος του Γκαρσία. Δύσκολα λέω εγώ. Να σου απαντήσω. Ναι, εγώ λέω δύσκολα. Πάνε πάρτο 6 εκατομμύρια. Θα μπορούσα να τον κρίνω. Ναι. Τον Ματέο Γκαρσία, αν τον έβλεπα με συμπαίκτες διαφορετικούς να παίζει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα που έχει συμμετοχή στο Champions League. Ναι. Επειδή όμως τον είδα με συμπαίκτες του Άρη που ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορώ να έχω μια διαφορετική εικόνα. Εντάξει, και εσύ ρετάσου ειδική σου στο ελληνικό πρωτάθλημα δοκιμάζουν. Άλλο θέλω να πω. Εκτός αν αλλάξει και τους 11 στα προγραμματικά. Τότε... Δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Για το συγκεκριμένο στόχο που είναι όνειρο ζωής πλέον. Ναι. Και όχι μόνο όνειρο ζωής, είναι στόχος για τα οικονομικά δεδομένα του ΠΑΟΚ. Είναι το επόμενο στόχος δηλαδή του ΠΑΟΚ μετά την κατάξυση του Double, ποιος είναι? Είναι η κατασκευή του νέου γηπέδου, παρά τις τρικλοποδιές από κάποιους υποψήφιους δημάρχους εδώ πέρα, οι οποίοι νομίζω ότι από μόνοι τους δεν κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Και εγώ έχω τις επόμενες να πω κάποια πραγματάκια αυτά. Γιατί... Ότι όχι τώρα, μετά. Και η είσοδο τη ομάδα στου ομίλου του Champions. Αυτή είναι η επόμενη δύο στόχοι, νομίζω, του ΠΑΟΚ. Και η καθιέρωση τουλάχιστον ενός τίτλου αναχρονιά. Για να καλυφθεί το κομμάτι. Ωραία. Εγώ διαφορετικού στόχου έχει ο Άρης. Το οικονομικό του δεν το επιτρέπει και γενικά το πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα να μπορεί να κοιτάει πρωτάθλημα. Φυσικά οι στόχοι του, λέω εγώ, χωρίς να είμαι ο Καρυπίδης, λέω ότι αν αύριο κάνει μια συνέντευξη τύπου που νομίζω θα την κάνει έτσι κι αλλιώς. Όταν γυρίσει από την Κίνα, θα πει αυτό που το πολύ εύκολο. Να βγει ο Άρης ξανά στην Ευρώπη, να μπει στους ομίλους και φυσικά να κυνηγήσει το κύπελο και να το πάρει. Αυτή θα είναι η στόχη του Άρη του χρόνου. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Λοιπόν, άρα, γιατί είπες και για τον Γκαρσία, υπάρχουν, νομίζω, έχει γίνει προεργασία και αυτό φαίνεται και από τα ταξίδια του Διαμαντόπουλου, γενικά και από τις βολιδοσκοπήσεις σε κέρυες θέσεις που θέλει ο Άρης και έκανε μπαμ όλη τη χρονιά ότι θέλει κάποιους παίκτες. Και με τις αποχωρήσεις, παραδείγματος χάρη, εσύ το είπες. Δεν το ήξερες προφανώς ότι ο Βαλεριάνος αποτελεί παρελθόν. Δεν το ήξερα, ναι, είπε το παιδί, έγραψε και στο Twitter, στο Facebook, δεν θυμάμαι, ότι ευχαριστώ κτλ. Λοιπόν, ναι, πάρε γραμμές. Νομίζω ότι αναγκασμένος ήταν ο Άρης να κάνει μια προεργασία πριν, γιατί όπως μας είπε και ο Νίκος, ένας μήνας είναι, σε ένα μήνα ξεκινάει η χρονιά, η καινούρια χρονιά για τον Άρη, έτσι, η προετοιμασία, σε ένα μήνα. Και γιατί μετά από αυτή την ημερομηνία, σε 40 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. Που προσοχή, μπορεί, όπως είπε και ο Νίκος, να είναι με. Δεν το είπε έτσι, αλλά να το πούμε έτσι, να το πούμε στα γρήγορα. Με ομάδα από το Καζακστάν, θεωρούμε εύκολη. Όπως εμείς θεωρούμε εύκολη, έτσι μας θεωρούν και αυτοί. Mm. Ποιος Άρης θα σου πει.
η ομάδα από το Καζακστάν. Ναι. Και αυτή το ίδιο ΠΑΟΚ βλέπουν. Έπαιξε με την Έστερσουντ. Ναι. Και έφαγε τα μούτρα. Όχι, όπως εμείς βλέπουμε εύκολους αυτούς, έτσι μας βλέπουν εύκολοι και αυτούς. Ποια Ελλάδα, ρε φίλε τώρα. Ναι, τι έγινε. Τίποτα, ωραία. Ωραία. Άρα, γιατί το συζητούσα και με τον Νίκο έξω. Αν γίνει καμιά στραβή και φας κανένα χαστούκι από τον πρώτο γύρο. Να το πάλι. Ο Θρίσκος. 8 φορές στο σταυρό το έκανε. Λοιπόν, και εγώ σε εύχομαι Έστερσουτ στα προκριματικά του Champions League. Έστερσουτ. Μάλλον όχι, χειρότερο σε εύχομαι. Εκεί στα χασομέρια. Τι είναι αυτό. Ναι. Ο Λαζόπουλος, ο Τρίφων. Εντάξει. Καλά. Ναι. Ποιο είναι ο άλλο. Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα. Εγώ μόνο που είδα τον Τρίφων. Ποιο είναι. Ο άλλο. Δεν μπορεί να το δείξει κοντινό να το δείξει. Αυτό ποιο είναι. Δεν μπορεί να καταλάβω. Έλα, πάμε σε λοιπόν. Α, ναι, το ξεχάσαμε το φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλει. Καλά είστε. Έλα, ο Μαρίνος είναι. Με κατάλαβε. Έλα, να το. Δεν το είπα εγώ, λέω το βρει. Το βρήκα, εντάξει. Γεια σου, Μαρίνο. Έλα, ρε Μαρίνο, σε ακούμε. Λοιπόν, δεν σα άκουσα στην εκπομπή γιατί δεν έχω εντονή Αθήνα τώρα αυτέ τι μέρε. Λέμε λίγο για τα μεταγραφικά, λίγο για τα ευρωπαϊκά, λίγο για τον μπάσκετ πιάσαμε στην αρχή. Ο καθένας για την ομάδα του, που είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι τα βλέπω, για την επόμενη χρονιά. Κοίταξε, τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θέλουν παιδιά προσοχή. Εμείς, ας πούμε, καμιά φορά στην Ελλάδα, έλα μωρέ, λέμε, τι έγινε, και έρχονται τα πράγματα ανάποδα. Θέλει σοβαρότητα, θέλει σχεδιασμό, ναι. Θέλει ενίσχυση των ομάδων, οπωσδήποτε, έτσι νομίζω εγώ. Καλά. Και να μπορέσουμε, ας το πούμε, να... τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει στο Champions League, αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά χθες είχε πει ο Τάσος ότι θα φύγουν και παίκτες πολύ. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ. Θα φύγουν. Εντάξει, μία αποχώρηση. Νομίζω μετά τον τερματοφύλακα της Ξάνθης, πώς το λένε, το θυμάμαι, που τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, θα είναι του Ρέι. Καλά, ο Ρέι δεν έπαιξε. Εντάξει, δεν έπαιξε. Καλό τερματοφύλακα είναι αυτό. Ξάνθης, τον είδαμε. Αλλά υπάρχει ρετάσο περίπτωση να φύγουν, ας πούμε, παίκτες τώρα από την πρώτη ενδεκάδα, δηλαδή που είναι ραχοκουκαλιά, ξέρω εγώ. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Αυτό θα σου απαντήσω. Τη δεδομένη στιγμή. Για να μην κινδυνολογήσω. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα φύγουν αρκετοί, θα έρθουν αρκετοί. Μάλιστα. Εντάξει, ας ελπίσουμε. Θεωρώ όμως ότι οι βασικοί ποδοσφαιριστές, οι σημαίες, οι πρωταρχικοί, ναι, οι κλασικοί που μπήκαν στην 11η, ότι οι περισσότεροι θα παραμείνουν. Θα μείνουν. Καλό είναι αυτό. Ναι. Αλλά θα γίνουν μεγάλες προσθήκες, προς το αφαιρέσεις. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχουν σχεδιάσει εδώ και καιρό, ας πούμε, και αυτός ο τεχνικός διευθυντής ο καινούριος και ο Λουτσέσκου, τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχουν συζητήσει, έχουν βρει, ρε παιδί, πάνω κάτω τι θέλουν. Εντάξει, θα ψάξουν, θα βρουν, αλλά έχουν ένα πλάνο. Δεν μπορεί τώρα. Κοίταξε, δείχνει ο ΠΑΟΚ μια σταθερότητα όλη τη χρονιά, ναι, και δείχνει ότι παρά τις σημαντικές απουσίες πρωτοκλασσάτων, εντεκαδάτων ποδοσφαιριστών όπως ο Μαουρίσιο, όπως ο Βέρμπλουμ, όπως ο Ερκαντουρί, όπως ο Βιερίνια, δεν φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ είχε κενά στο ρόστερ του. Δηλαδή να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έφυγε το βαρύ πυροβολικό του, ο πρώτος του σκόρερ την τελευταία διετία, τον Ιανουάριο, ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, και αντί η ομάδα να πάει προς τα κάτω να κάτσει, είδες ότι ανέβηκε ο Βιερίνη, ανέβηκε ο Μάτος, ανέβηκε ο Σάχοφ, ανέβηκε ο νέος που ήρθε ο Ολιβέιρα. Ανέβηκαν οι πάντες και τα πάντα. Σκόραρε ο Ενρίκε. Ναι, σκόραν 16 νομίζω ποδοσφαιριστές μέσα στον ΠΑΟΚ και δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του Πρίγιοβιτς. Και μερικοί θυμάμαι ότι λέγανε καλά που έφυγε ο Πρίγιοβιτς γιατί όλοι παίζανε για τον Πρίγιοβιτς. Και έχουμε πολυφωνία στους σκόρερ. Αυτό λέγανε. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι πλέον ότι η ποιότητα και το χρήμα που έπεσε από τον Ιβάν Σαββίδη και από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ πιάνουν επιτέλους τόπο. Να. Εγώ αυτό εισέπραξα. Εγώ έτσι κατάλαβα γιατί έπαιρνε τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ ακόμα και με σβηστές μηχανές, ας πούμε. Δηλαδή έβλεπες η ομάδα δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο αλλά το αποτέλεσμα το έπαιρνε. Κάποιος θα το έκανε αυτό. Αυτό. Δεν μου λες, Ρετάσο, εσύ τώρα δεν θεωρείς ότι χρειαζόμαστε, ας πούμε, εντάξει, επιθετικούς έχουμε αυτοί που έχουμε, αλλά μιλάμε τώρα για το Champions League και την Ευρώπη.
καμιά προσθήκη εκεί στην επίθεση, ξέρω εγώ κάποιον. Σίγουρα χρειάζεσαι. Σίγουρα. Το είπα και την προηγούμενη εκπομπή ότι αν θες και έχεις βλέψεις, που σίγουρα έχεις βλέψεις και στόχο τους, του Champions League, τους ομίλους, θες πολύ καλύτερο επιθετικό. Από τον Ακπομ και τον Σφιντάσκι που έχεις τώρα. Κάτι θα κάνει ο Ιβάν, κάτι θα κάνει, εντάξει. Πιστεύω πως ναι. Εντάξει. Πιστεύω τώρα υπάρχουν ναι. τα χρήματα, εντάξει. Και... ναι. Ναι. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σύντομη επιστροφή του Βέρμπλουμ. Περιμένουμε επιστροφή και του, πώς το, του Μαουρίσιο. Βιερίνια μετά που θα ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος θα επανέλθει καλό Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο και αν. Έτσι είναι. Βέβαια πολλές φορές και με τις δηλώσεις που έκανε και ο Βιερίνια ότι θα επανέλθω πολύ πιο σύντομα. Ναι, δεν ξέρεις πώς γίνεται, αλλά δεν είναι και πιτσιρικάς. Εγώ θα προτείνω να προσέξει πάρα πολύ και να γίνει πολύ ελεγχόμενα και σταδιακά, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστεί η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Για ποιο λόγο το λέω? Για να είναι έτοιμος, εγώ θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος για το, για τα, στο, προς το τέλος του πρώτου γύρου, αρχές Δευτέρου του 2019-2020 του πρωταθλήματος. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος πλέον ο Αντρέα. Αγωνιστικά. Ναι, αγωνιστικά. Εντάξει. Γιατί αν βάλεις ένα εξάμηνο αυτόν τον τραυματισμό, Μάιο, βάλε χοντρικά, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, ρε φίλε, θα ξεκινάει να κάνει τις κανονικές προπονήσεις. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εντάξει, εκεί, εκεί πέρα, μέσα, εκεί το πιστεύω. Μέσα, εντάξει, γι' αυτό σου λέω, δεν χρειάζεται να βιαστεί. Ούτως ή άλλως, στα προκριματικά του Champions League δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, δεν μπορεί ούτως ή άλλως, δεν προλαβαίνει. Εντάξει. Θα πάρουμε προσθήκη, θα δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει καμιά ειδική προπόνηση, φαντάζομαι κάτι, εντάξει. Τώρα αυτό που είπαν ότι κερδίζουμε ένα γύρο ισχύει με, τώρα με τον τελικό του Champions League, δηλαδή ότι επειδή βγήκαν όλες οι ομάδες, ξέρω εγώ, ισχύει, ισχύει. Ναι, ισχύει. Ισχύει, έτσι. Καλό αυτό, εντάξει. Βέβαια καλό. Ωραία. Βέβαια καλό. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τον Άρη Ρεζάχου, εσείς τι θα κάνετε, θα πάρετε παίκτες, τι... θα πάρουμε, τι έκαμε, δεν χρειαζόμαστε. Κάτι θα αυτά πάρετε. Λέγαμε, χρειάζεται, δεν άκουγες. Χρειάζεται, δεν έχω ίντερνετ εδώ πέρα, είναι Αθήνα. Κοίτα, οι αδυναμίες του Άρη είναι χτυπητές. Να. Και φάνηκαν για τις πρώτες αγωνιστικές. Να. Είναι στα μπακ, τα δύο μπακ, έτσι. Θέλει ένα αμυντικό μέσο για μένα σίγουρα και ένα σεντερφόρ. Αυτά είναι τα πολύ. Ο σεντερφόρ θα αλλάξει δηλαδή, ο Γιουνές θα φύγει από όχι, γιατί να φύγει ο Γιουνές, όχι. Α, θα τον κρατήσουν σαν backup. Βέβαια, βέβαια. Λέω εγώ. Ξέρω, λέω, ούτε εγώ το ξέρω. Ναι. Κοίτα, ναι. Ο Άρης έχει, μην ξεχνάμε, και τον Διαμαντόπουλο και έχει βοηθήσει και ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Ότι δε, και όταν μπήκε το παιδί και λύσεις έδωσε. Τι να σου πω, ναι. Τώρα δεν είμαι ούτε προπονητής. Ναι. Να κάτσει τώρα, δεν ξέρω και νέος είναι νομίζω ο Διαμαντόπουλος, να κάτσει τρίτος. Όλα είναι και λίγο ρευστά. Δεν ξέρω και με τον Γιουνές τι γίνεται. Έχει συμβόλαιο, ότι έχει, νομίζω έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ο Γιουνές. Αλλά η αδυναμία του Άρη, είπαμε, είναι στα μπακ, εκεί είναι. Ναι. Είναι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Καλά, βέβαια. Έχει κλείσει το Σουηδό. Αυτόν εγώ δύο-τρεις φορές που τον είδα τον Άρη, έφαγε γκολ καρμπών από τα μπακ. Καλά, ναι, Σέντρα, περνούσε η μπάλα, βγαίναν ένα-δύο μόνοι και κάναν τον γκολ. Ο ένας, ο δεξί, ο δεξής, το δεξιό το μπακ έχει κλείσει. Είναι ο Σουηδός αυτός, της ΑΕΚ, 27χρονος. Οι Σουηδοί τουλάχιστον όλοι στον Άρη και έχουν πιάσει και μην λέμε τα ίδια πράγματα. Οι Σουηδοί είναι και τα, βασικά, και τα βασικά τα κατέχουν και επαγγελματίες είναι και σκυλιά είναι. Τώρα θα δείξει. Θα το δούμε στο γήπεδο. Βλέποντας τι κάνεις όπως λες. Παίζει ρόλο και το τι θα κάνεις στην Ευρώπη. Έτσι όπως και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Για τον Άρη ακόμη πιο επιτακτικό. Ο Άρης τώρα για να μπει ας πούμε σε όμιλο του ΕΦΑ. Τρεις ομάδες πρέπει να αποκλείσει. Τον πρώτο γύρο θα είναι στους ισχυρούς. Ισχυρούς τώρα, Κλάιν Μάιν. Και στους άλλους δύο θα είναι φυσικά στους αδύναμους. Γιατί θα το πούμε για πολλωστή φορά, ο Άρης ξεκινάει από το 0. Η βαθμολογία του είναι 0. Πέντε τελευταίες χρονιές μετράνε. Ναι. Κοίταξε και ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε, άμα θα τύχει με κάτι, έχει κάτι, όχι μεγαθύρια, αλλά ομάδες πολλαπλασίου budget. Δηλαδή λες τώρα τι ομάδα είναι αυτή, αλλά βάλε τους παίκτες που έχει να δεις τι γίνεται. Καταλαβες. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τις ελληνικές ομάδες γενικά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα κάνουμε. Από τη στιγμή που έπεσαν, από τη στιγμή που βγαίναν όλα αυτά τα χρόνια και κάποιες άλλες ομάδες που δεν δίναν βαθμούς, έτσι, ναι, έπεσε στην ειδική βαθμολογία, έχασες, ο πρωταθλητής χάνει το προνόμιο να μπαίνει κατευθείαν στο Champions League και όχι μόνο το χάνει,
τρεις τέτοιους. Τώρα θα γλιτώσει τον έναν, κάτι γίνει στον τελικό. Δεν το θυμάμαι. Το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, τώρα δύσκολα, ας πούμε. Ό,τι και να είναι, συγγνώμη, με την τότε να θα είμαστε στον τελικό, οπότε δεν μας. Τέλος πάντων, θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας, θα δούμε. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου, Μαρινό. Γεια σου, Μαρινό. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν. Συνέχεια μέχρι το. Ναι, εντάξει, άσου. Λοιπόν, μου έδωσε τώρα μια ωραία πάσα σε αυτό το άκουσμα. Τι είπα, που είπε. Ότι δίνονται προκριματικά πλέον από τον πρωταθλητή της Ελλάδος, ναι, για να περάσει ο ομίλος, ενώ έγινε κάποτε Ολυμπιακός και πέρασε κατευθείαν. Γιατί χάσαμε τη 14η θέση, νομίζω. Ότι 12η, μέχρι τη 12η είναι. 13η. Μέχρι τη 13η πρέπει να είναι, θυμάμαι καλά. Τώρα δεν είμαστε 14η, πιο κάτω είμαστε. Η Αυστρία την πήρε, νομίζω. Την 14η. Πιο κάτω είμαστε, νομίζω. Βέβαια. Πιο κάτω, πιο πάνω. Πιο κάτω. Κάτω, κάτω. Πρέπει να πάμε πάνω. 1, 2, 3 μέχρι τη 13η νομίζω βγαίνουν. Πιο πάνω είμαστε, φίλε. 15η θέση, 16η είναι η Ελλάδα. Πιο... αυτό λέμε. Ναι, πιο κάτω εγώ το λέω. Εσύ. Πιο κάτω από τη 13η θέση. Τρελοκομείο. Το 15 δεν είναι πιο πάνω από το 13. Αυτό λέμε. Εσύ το λες πιο πάνω από, τη... από την άποψη ότι. Ναι, προς τα πάνω, προς το 1 πάμε. Προς το 1 εντάξει, πάμε. Εντάξει, το ίδιο λέμε με διαφορετικό αυτό. Για προχώρα. Άρα. Γιατί όπως λέγαμε, τα λέμε, ναι, και όλα έτσι. Όπως λέγαμε τότε τους Αριανούς, ναι, άμα πάει Λαμία ή Τρίπολη στο, ναι, τελικό με τον ΠΑΟΚ, με ποιους θα είστε? Εγώ είπα με τη Λαμία. Τη Λαμία. Ε? Δεν σου άρεσε. Τώρα, ναι, δεν πρέπει να ρωτήσουμε και τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θέλετε να περάσει ο Άρης ο Μήλους? Για ρώτα. Ωραία, να φέρει κανένα βαθμουλάκι. Όπως, είσαι έντιμος, όπως το είπες τέτοιο το κάνεις και από την άλλη. Να φέρει κανένα βαθμουλάκι. Θα σου πει άλλους αποκλειστήρες. Να φέρει και ο Ατρόμητος κανένα βαθμουλάκι και η ΑΕΚ κανένα βαθμουλάκι. Για να βγαίνει του χρόνου, εννοείς. Για να. Κατά. Όχι, του χρόνου δεν μπορεί να βγει. Για να βγει το μεθεπόμενο χρόνο, μιας και πρωταγωνιστής πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε? Θα είστε τώρα με αυτό. Γιατί εγώ τώρα είμαι σε δίλημα. Γιατί άρχισα να σκέφτομαι. Σήμερα άρχισα να το σκέφτομαι. Και λέω, κοίτα τώρα τι γίνεται. Να σε δω να πανηγυρίσει και γκολ που βάζει. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δηλαδή από τη μια. Να χαίρομαι, ξέρω εγώ, άμα γίνει κανένα μηδέν, να με στο Χαριλάου με καμιά καγκελόνια. Ναι. Και από την άλλη να λέω, κοίτα τώρα αυτούς πρέπει να, να περάσουν από ένα λάθος. Έτσι σε θέλω, τρέγε. Τι γίνεται τώρα. Και... να βλέπεις τώρα και τον Χρυστοδουλόπουλο στην Ευρώπη, της Χάρτινης να πούμε, να περνάει και ένα προβληματικό και να λες, δεν πειράζει, κέρδισε η ΑΕΚ. Με κασκολάκι του άρεσε. Κέρδισε η ΑΕΚ. Στον τρίτο προκριματικό που τώρα θα παίζω. Τι κάνουμε, ρε μάγκες. Έτσι σε θέλω, τρέγε. Έτσι σε θέλω. Τι κάνουμε τώρα. Με ρωτάω εγώ τώρα, τους συνοπαδούς μου. Θα σε πάρω στο γήπεδο μαζί μου. Ε? Στον τρίτο προκριματικό θα σε πάρω. Θα σε πάρω. Θα σταματήσουν οι εκπομπές. Όχι. Θα σε πάρω στο γήπεδο. Κασκολάκι τέτοιο, θα μεταφιέσω λίγο μια χαρά. Πες μου, τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω λίγο κρυφό θα αυτό, ξέρω εγώ, ναι, κάτι. Ναι. Ναι. Να πάρω. Αλλά δεν το λέμε. Να πεις ο Μήλος να φέρει πόντο. Πώς έλεγε ο Ζήκος, μην το λες, γιατί το λες. Μην το λες. Ναι, άμα. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά σε ποια θέση είμαστε. Μπορεί να το λέμε, δεν ξέρω σε ποια θέση είμαστε. Έχουμε πέσει, βέβαια. Σαν και το βλέπω ειλικρινά, εντάξει, χωρίς να θέλω να πικάρω τώρα, είναι, ναι, δύσκολο να περάσει σε 6 μάτς. Δηλαδή, ναι, ολόκληρο ο Γολγοθάς. Εγώ δεν το βλέπω δύσκολο. Όσο δύσκολο το βλέπω, τόσο εύκολο. Ναι. Το ίδιο είναι. Okay. Όπως και πολύ δύσκολο βλέπω και τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Αυτό που είπα σε ένα φίλο, σε ένα συναριανό, το είπα, γιατί, ναι, κάτι πραγματικά πάνω σε αυτή τη συζήτηση λέγαμε. Ο Άρης, όταν προκρίθηκε στους ομίλους, εντάξει, απέκτησε παραδείγματος χάρη μια Σαραγώσα. Και τότε το μεγαθύριο ήταν Σαραγώσα, έτσι. 120 εκατομμύρια μπάτζετ. Είχε Αϊμάρ μέσα, είχε τον άλλο το σέντερφορ της Εθνικής Βραζιλίας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Που μας έβαλε και τον γκολ. Καλά, βέβαια, ναι, με Μαραντόνα της Νάπολη δεν έπαιξες. Λέω. Μαραντόνα έπαιξε. Μαραντόνα με στην Τούμπα. Ήρθε ο Πλατινές ο Χαρλα, δεν πειράζει. Ποιος? Πλατινή, Μισελ Πλατινή, το ξέρεις. Το ξέρω. Το ξέρεις. Αυτό που έβαζε γκολ όταν σκοτωνόταν οι άνθρωποι στο Χέιζελ. Έγινε και Λίβερπουλ. Πανά θυμάσαι στα 50, μου έγινε και Λίβερπουλ. Του χρόνου 50. Ναι, λοιπόν, του χρόνου 50. Λέω. Ναι. Αλλά και τι. Ωραία. Άλλο λέω. Ναι, λέω, ναι, και αλλά... όταν ο Άρης και καλή ομάδα και Μπάγεβιτ. Λατινή με Μαραντόνα. Εντάξει, ναι, μεγαλύτερα είναι ο Μαραντόνα. Ρε. Δεν ήρθε από μόνο του, κληροτίδα τον έβγαλε. Ναι, δεν είπε θα έρθω στην Τούμπα να παίξω. Μα είπε και στη ζωή μου λέει δεν έχω δει τέτοια ατμόσφαιρα. Όχι, είπε στο Άρης Μπόκα, άλλα είπε. Δεν τα ξέρει. Το είπε. Και στο Άρης Μπόκα είπε. Στο Άρης Μπόκα όταν είδε το. Μετά χαρτζηλοκόνα. Το δώσαμε από εδώ
λεφτά. Ήταν και κάπως αλλιώς μετά. Ναι, ναι, μετά. Ναι, ναι. Μεσά, α, τότε δεν είναι. Όταν ήταν, δεν ήταν, μετά έγινε. Τότε Μάρς έτρωγε. Μόνο ναι, μόνο πράγμα. Λοιπόν, λέω ότι ακόμη και ο Άρης όταν είχε καλή ομάδα με Μπάγεβιτς. Τι ωραία ήταν αυτή. Δεν την είδα, πρέπει να σου πω. Ναι, αυτή είναι. Mm. Όλες τις ξέρεις, ρε τρέγια. Πώς γίνεται που δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση. Την είχα κάνει συντήρηση. Πλάκα κάνεις. Όχι, θερμοσύμφωνα, καζανάκι, ηλιακό. Την Τωρέτα. Mm. Σίγουρα. Ναι, στα υδραυλικά της. Μόνο τέτοια συντήρηση έκανες, τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, παντρεμένος άνθρωπος. Δεν τρέπεσαι. Λέω ότι ακόμη και όταν είχε ο Άρης, με Μπάγεβιτς ήταν εκείνη η χρονιά. Ναι. Με Ντούσαν Μπάγεβιτς, έτσι. Και καλό ρόστερ. Αυτό που πήρα κύπελο εγώ. Με αυτό που πήρες κύπελο εσύ. Με το 2 μέτρα goal offside του Μπορμπόκη. Τέσσερα έβαλες. Με 2 μέτρα goal offside. Τέσσερα έβαλες. Τι έβαλα, να κάνω. Τέσσερα έβαλες. Εγώ είπα ότι έβαλες τρία. Ήταν offside το δεύτερο. Τι να κάνω. Δεν το είδε. Εγώ δεν λέω ήταν. Δεν το είδε ο επόπτης. Δεν το είδε, βρε. Εγώ δεν λέω ότι ήταν τίποτα. Τέσσερα σε τελικό μέσα στην έδρα. Σωστά. Μα δεν το είδε. Δεν το είδε. Άντε η γραμμή. Δεν με αφήνεις. Ένα τέταρτο δεν με αφήνεις να πω τη σκέψη. Εγώ. Λέω ότι ακόμη και με Μπάγεβιτς και με καλό ρόστερ δεν ήταν εύκολο. Οι άλλοι ήταν το φαβορί να περάσουν και το μεγάλο φαβορί. Και τους απέκλεισε. Τι θα πει δηλαδή τώρα. Το ίδιο θα είναι και τώρα. Όσο εύκολο είναι, άλλο τόσο δύσκολο. Μάλιστα. Τι θα πει εύκολο και δύσκολο. Ποδόσφαιρο θα παίξουμε. Δεν θα παίξουμε με την. Τόσο θα παίξουμε με τη μάχη. Εσύ αυγίζε, φίλε, εδώ τι γίνεται. Μπράβο. Στην παρουσία αυγή δεν έχει εκεί το σήμα πάνω δεξιά. Ναι. Παράλληλα, διαφημιστικό είναι για τις εκλογές. Χιλιάδες, οπότε έτσι χρησιμεύεις, μπράβο, στο Λευκοπύργο. Τι λέω. Ούτε τόσοι παοξίδες δεν πήγαν στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο. Σοβαρά. Ναι, για μένα ήταν λίγοι. Βαρέθηκε ο κόσμος να πανηγύρει. Ναι, ναι, όντως. Βαρέθηκε. Έλα, γιατί, πάμε. Για 150.000 μου λες 200, αλλά εντάξει. Όχι, αυτές τις τρέλες, μάλλον θα ήμουν πιωμένος. Μάλλον. Μπορεί να έπινες εδώ κάτι ουσκά και τα έπινες. Πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Αριστίδη. Να το εμφανίστη. Γεια σου, Αριστίδη. Καλώς τον. Σας έδειξα. Ο λίγον τι. Μία στέρηση την είχαμε να σου πω. Σε έψαχνω. Ο Τάσος δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Όχι, ρε φίλε, τι πλάκα κάνεις. Όχι, ρε, τι λες. Τι λες τώρα. Ήμουν. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν φίλο να συζητήσω το οτιδήποτε. Έτσι, ανεξαρτήτως. Γι' αυτό κάνουμε και την εκπομπή για να συζητάμε, ρε φίλε. Ανεξαρτήτως του χρώματος, οπαδισμού, θρησκείας κτλ. Έλα. Ο Τάσος μου έλεγε, από μικρό παιδί έχω μια συνήθεια περίεργη. Ποια? Περίεργη, συνηθισμένη για τα αγοράκια, δεν άδειασα τις προάλλες που έλεγε. Ναι. Είσαι σεξουαλικά αυτό αυτοαπασχολούμενος. Άντρα από αυτό, δεν μπορείτε να πω. Χρειάζεται που και που. Καμιά και φορά δεν χρειάζεται. Να ξελαμπικά είναι. Ο Μπουγάτσας από τα 10, το έχει δηλώσει. Τι πλάκα είσαι. Ο Μπουγάτσας από τα 10. Και πρέπει να το ξαναλέ. Κουδούνιζε την κουδουνίστρα. Από τα 12 άργησα λίγο εγώ. Καλά, ο Μπουγάτσας αυτά τα πάντα πρωτοπόρος, να ξέρεις. Ήταν. Ήταν πανάθεμά του. Πάμε. Ινστιτούτο λέγεται η ομάδα του, που έχει 20%. Ναι, εγώ ουνιβεσιτάτε, κάτι τέτοιο θυμόμουν. Εντάξει, ζητώ το 20% έχει. Όχι. Έπεσε ο Αριστίδης. 20% έχει από τα. Δηλαδή, όταν τον πήρε η Las Palmas, έδωσε 20% η συμφωνία, λέει 20% τη μεταπόληση. Το έχει η ομάδα του. Που και αυτή φυσικά περιμένει, έτσι. Εύχεται να πουληθεί, ας πούμε, με τα 6 εκατομμύρια να πάρει ένα 200. Βέβαια, όλο αυτό τώρα που λέω ότι. Να, καλά, έτσι, δεν υπάρχει ομάδα να δώσει 6 εκατομμύρια. Όχι, όχι για τον Γκαρσία. Το έκανε ο ΠΑΟΚ. Ποιο? Αυτό που λέμε για να φέρει βαθμούς ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Το έκανε ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ επιτυχημένα. Ναι. Όταν περνούσε μπάι χωρίς προκριματικούς ο Ολυμπιακός. Και ο Άρης το έκανε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να το έκανε 5 φορές, ο Άρης μία. Ναι, εντάξει. Το έκανε και ο Άρης όμως. Έτσι. 2 φορές το έκανε. Ναι. Και εκεί δηλαδή, κοίτα πώς γίνονται τα πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Και έφτασε τώρα. Ο καιρός. Το ανάποδο, λέει. Ναι, το ανάποδο, ρε φίλε. Το ανάποδο. Γιατί και ο Ολυμπιακός. Το ανάποδο να γίνει, πρέπει να πάνε τώρα όλες οι ομάδες καλά. Δεν ξέρω αν γίνεται από την επόμενη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτό που είπες. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Το ήξερα, αλλά δεν το θυμάμαι. Δηλαδή τώρα λέμε, τώρα πάρουμε το σενάριο ότι θα πάνε όλες καλά, θα πάρουμε πόντο. Λες ότι του χρόνου δεν ισχύει. Θα γίνει από την περίοδο. Καλά, δεν μπορούμε να πάρουμε τόσους πολλούς πόντους από τις τρεις προκριματικούς να πάσουμε. 21-22. Ωραία, εντάξει. Μπορεί να θέλει μία χρονιά στο ενδιάμεσο. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τόσους πολλούς πόντους, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που βγαίναν, δεν υπήρχε και ο Άρης, και βγαίναν κάτι
δεν είναι κακό τώρα, μας ακούει και ο Γιάννης. Κάτι Ατρόμητη, κάτι Τρίπολες, κάτι τέτοιο που δεν πήγε καμία σε όμιλους. Μπήκε καμία από αυτούς, δεν τους θυμάμαι. Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Γιατί αν έμπαινε σε όμιλο, σίγουρα θα έπαιρνε και κάποια πονταλάκια, έτσι. Mm. Μόνο που δίνει 6 παιχνιδάκια, κάτι θα τσιμπολογήσει. Mm. Δεν νομίζω να είχε μπει. Και τα Γιάννενα είχαν παίξει ή όχι, ρε. Και τα Γιάννενα είχαν παίξει. Δεν παίξαν. Προγραμματικό παίξαν. Και Ξάνθη, νομίζω, μια χρονιά είχε παίξει. Και Ξάνθη είχαν παίξει. Όλοι. Τέλος πάντων, δεν δώσανε. Mm. Και νομίζω ότι έχουμε πέσει πολύ στην ειδική βαθμολογία τη UEFA. Δεν είμαι σίγουρο. Mm. Δηλαδή, αν είναι ο 12ο, ο 13ο, πρέπει να είμαστε 16ο ή 17ο τώρα. Κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Οπότε για να καλυφθεί αυτός ο δρόμος θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή να γίνει καμιά χρονιά να πάνε όλοι πολύ καλά, να μπουν όλοι στους ομίλους και η UEFA και οι άλλοι στο Champions League. Και γενικά να έρχονται και καλά αποτελεσμένα. Γιατί μπορεί να μπει και στον όμιλο και να μην πάρει πόντο, έτσι. Ναι. 14η θέση λέει εδώ, υποβιβάστηκε η Ελλάδα. Ωραία. Μέχρι πότε, μέχρι ποια θέση όμως. Όχι, συγγνώμη λίγο. Αυτό είναι 22 Φεβρουαρίου του 19 το άρθρο. Ωραία. Άλλο σου λέω, είμαστε 14η. Ναι. Μέχρι ποια θέση παίζει έστω και ένα προκριματικό ή μπαίνει κατευθείαν. Ποια θέση είναι αυτή, η 8η ή η 9η. Όχι, μέχρι και τη 12η νομίζω είναι, 13η. Ωραία, 12η. Πόσο έχουμε, από τους 12 πόσο διαφορά πόνων έχουμε. 627-600 έχουμε εμείς. Σιγά τώρα. Αυτό τώρα που λέω μπορεί να είναι λάθος, έτσι, γιατί είναι το Φεβρουάριο. Ναι. 27.600 έγινε το Φεβρουάριο η Ελλάδα. Ναι, 13η ήταν Τσεχία με 27.875. Ναι, αλλά εμείς το Φεβρουάριο δεν είχαμε ομάδα μετά. Έπαιξε κανένας Μάρτιο. Φέτος. Όχι. Άρα θα μεγάλωσε η διαφορά. Ο δεν έπαιξε. Ένα μάτσο έπαιξε, ρε φίλε. Φεβρουάριο έπαιξε. Δύο δεν έπαιξε. Φεβρουάριο έπαιξε. Φεβρουάριο το έπαιξε. Φεβρουάριο είναι τα μάτσα. Mm. Okay. Φεβρουάριο είναι τα μάτσα. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Φεβρουάριο είναι τα μάτσα. Okay. Πάντα. Τέλη Φεβρουαρίου πρέπει να ήταν. Ναι. Τέλη Φεβρουαρίου είναι το μάτς και τα δύο μάτς. Και αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Mm. Δεν θυμάμαι αν είχε πάρει και πόντο στα δύο μάτς. Έτσι. Mm. Άρα το πιο πιθανό είναι να αυξήθηκε η διαφορά από τη 12η θέση και όχι να μειώθηκε. Εντάξει. Και μην βλέπεις αυτό. Αυτό είναι αρκετή πόντη που λες. Χίλι, πόσους πόντους είχαμε διαφορά από τον 12ο. 270. Μόνο 270 ναι, είχαμε. Ναι. 270. Από το 13ο. Από το 12ο. Από το 12ο είχαμε 2.500. 2.500 ξέρεις πόσοι πόντοι είναι. Σε νίκες. Κουκουρούκια. Οι Ολλανδοί κιόλα είναι. Εντάξει. Οι Ολλανδοί, που οι Ολλανδοί πήγαν τελικό ο Άγιαξ, έτσι, αφόσον λες είναι Φεβρουάριο αυτό. Mm. Πήγε τελικό Champions League. Ωραία. Να πούμε κάτι ακόμα και να κλείσουμε. Για πες. Ξέρεις ποιος είναι ο Φέλιξ Τσβάιερ. Στο είπα χθες. Ναι. Ο Γερμανός διαιτητής που σου φέρνει. Αυτός που δεν έδωσε το πέναλτι. Ναι. Αυτός, ναι. Αυτός λοιπόν που λέει ο Μάνταλος. Τι είπε ο Μάνταλος. Και μετά την εξέταση που έγινε από το ΒΑΡ, την ομάδα του ΒΑΡ. Ναι. Ότι δεν υπάρχει καμιά παράβαση. Ναι. Επέμενε, εγώ λέει πέναλτι. Ναι, όπως και εσύ. Γι' αυτό σου λέω πολλές φορές ταυτίζονται οι απόψεις. Ή με μοιάζω με τον Μάνταλο λίγο. Δεν ξέρω. Όχι, στη φάτσα δεν μοιάζω, ρε φίλε. Με τον Κιτσπάγια μοιάζει. Όχι, ρε φίλε. Άμα ήμουν Μάνταλο, θα πήγαινα για πλαστική. Συγγνώμη, πώς το λένε τον Μάνταλο στο όνομα. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, Μάνταλε, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά. Έχει ένα θέμα το παιδί, λίγο με το πρόσωπο. Δεν είπα γι' αυτό. Αυτά όλα κάνουν, γενικά λέω. Εντάξει. Στην ηλικία του ήμουν πιο ωραίος. Εντάξει. Κοίτα, επειδή έχει λεφτά, ναι, πιστεύω μπορεί να το διορθώσει. Σωστό. Μπορεί να το κάνει. Σωστό. Λοιπόν, ο Φέλιξ Τσβάιερ, λοιπόν, ο Γερμανός διαιτητής. Πώς τον είπες? Φέλιξ Τσβάιερ. 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 Ναι. Τα πήγε τόσο άσχημα. Από ποιο μέρος είναι στην Γερμανία? Δεν έχει κανένα σύνδεσμο. Τα πήγε τόσο άσχημα που ορίστηκε να έχει πόστο διαιτητικό, ναι, μετά τον τελικό στο ΑΚΑ και στο τελικό του Champions League. Τι θα κάνει εκεί? Ανάμεσα κάνει στην Λίβερπουλ με την Τότεναμ είναι. Όχι, του κατέστρεψε. Πάνω. Παίζει, Λίβερπουλ, Τότεναμ. Λοιπόν. Ο Φέλιξ Βάιερ λοιπόν θα έχει ένα πόστο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, καθώς θα είναι βοηθός ΒΑΡ. Να το είπα! Μαζί. Θέλω ένα παοξί που να είναι φόλα και Λίβερπουλ. Ακούς? Άκου το ρέτη. Τι φοβερό, είμαι φοβερός. Παοξί αλλά να λιώνει για τη Λίβερπουλ. Ποιον έχω κάνει τέτοιο φίλο? Όχι. Ο Χάρης δεν είναι Λίβερπουλ. Έχει ιδέα. Παοξί θέλω. Φόλα Λίβερπουλ να λιώνει, να είναι και τώρα στεναχωρημένος που όντως πήρε 97 βαθμούς και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και να γίνει αυτό το πέναλτι ολόιδιο και από το ΒΑΡ ο Τσβάιερ να πει όχι, παίζε, και να πει μετά στο τέλος. Είπε ο Τσβάιερ, να πει ο διαιτητής, ότι δεν ήταν πέναλτι. Άρα Λίβερπουλ. Πουλ. Λοιπόν, πάμε. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Mm. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρατικά. Χειροποίητε νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σα. Ο καλύτερο γύρο τη πόλη χοιρινό σε κοτόπουλο. Σουβλάκια στο ψητοπολείο Πορκίτο. Κοτόπουλο, πανσέτε, σουτζουκάκια. Το κοτόπουλο, ωραία, κοτόπουλο.
Δικέφαλο, ό,τι θέλετε. Όχι, όχι. Τρικέφαλο, τετρακέφαλο. Ναι. Πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλού και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου, delivery στο 23-15-25-55. Κατεβάζετε εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία από το Πορκίτο. Περιμένουμε το Θόδωρο να έρθει η Ελλάδα, να μας πάει στο Πορκίτο και να φάμε μέχρι σκασμό. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Γρηγοριάδη Ντρούλινγκ, Τάσο Γιατρόπουλο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σωστός. Έφτασε στο τέλος της. Να μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθούν τα δύο παλικάρια μας, ο Νίκος Ομοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Έτσι. Ακολουθεί μετά η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή με την μοναδική παρέα που δημιουργεί ο Γιώργαρος κάθε βράδυ εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Στεναχωρημένο τον είδα. Στεναχωρημένος είναι, φίλε. Λέε. Ναι. Γιατί? Εντάξει, λίγο Άρη έπαιζε φέτος. Δεν τρέχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Με έπεσε το αυτή κάτω, το ψάχνω. Λοιπόν, εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο εδώ. Ο Ζάχος τα λείπει, έχει μια υποχρέωση το παλικάρι. Εντάξει. Γιατρό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε όλα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι κακό. Γιατί. Okay. Οπότε ή θα τα πούμε εδώ, θα είμαι εγώ μόνο στο στούντιο, ή μπορεί να έρθει ο Στέλιος. Ο πρώτος αναπληρωματικός που έχουμε εδώ, ο Στελάρας, ναι. Ο Παπαντονίου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Α, θα το έχει και από το Στελάρα. Το ΆΚΑ. Ναι, εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Ο Βιερίνια δηλαδή θα έρθει. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και αύριο. Ναι. Έχω μερικά θεματάκια hot και για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τι. Και για, hot θεματάκια. Hot. Και για τους φίλους του Άρη. Πού το μάθαμε. Μερικούς προβληματισμούς από το hot dog. Hot. θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, γεροί να είμαστε όλοι. Από Ράδι Μαρμίτα, Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλικ, Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ.